Δύθηκα πασχαλινά εγώ. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Με λιακάδες, φτιάχνει ο καιρός, σταματάνε οι βροχές και οι μαυρίλες. Μπήκε καλοκαιρινή ώρα, μεγαλώνει η μέρα, μικραίνει η νύχτα. Άντε να πάμε καλά. Λουλούδια και βιταμίνη, βιταμίνη D, ήλιος, βιταμίνη D. Να βγούμε λίγο έξω, να αλλάξει τη διάθεσή μας πια. Τι πράγμα και αυτό, κατάθλιψη. Να στρώσει το κοκαλό. Εντάξει, να τελειώσει και αυτή η ρημάδα διαπραγμάτευση. Ναι. Πάμε το, είναι δυνατόν δηλαδή. Σωστό. Να κάνουμε Σωστό. Πάσχα λίγο να ερεμήσουμε. Κάνουμε Πάσχα. Να κάνουμε ανάσταση τα πιάνα μου. Μην κάνουμε μεγάλη Παρασκευή το θέμα μόνο. Να έρθει ανάσταση μετά, αυτό μας αφορά. Πάντως το φετινό αρνί θα το σουβλήσουμε χωρίς φορολίπους. Από του χρόνου. Θα πέφτει το λίπος και θα χάνει και το 0,01 ευρώ. Συγγνώμη, δηλαδή, όταν στραγγίζει το λίπος από τα αρνί, πληρώνεις λιγότερο φόρο. Προφανώς. Τι γίνεται. Προφανώς. Πάει δηλαδή, το ζυγίζεις. Το ζυγίζεις. Δηλαδή, ο φόρος μπαίνει στο αρνί όταν είναι ψημένο ή άψητο. Γιατί ψημένο έχει πιο πολύ λίπος. Μετά στραγγίζει. Ε? Άψητο θα κάνει πιο ακριβά. Ψημένο που θα έχει πέσει το λιπάκι, θα έχει πάει, θα έχει φύγει ο φόρος. Το έχεις καταλάβει αυτό τώρα που λέμε τόσο. Γιατί σε βλέπω απορριμμένη με τα λουλουδάκια στο κεφάλι. Γιατί όλο αυτό τώρα, εμείς που θέλουμε τον πιτόγυρο να τον τρώμε με το λάδι, να στάζει το χέρι μας. Υπάρχει μία πρόταση να μπει φόρο στα λιπαρά τρόφιμα. Δηλαδή να μαζευτούν χρήματα για χάρη της υγείας, βρε, των πολιτών. Για να είμαστε πιο υγιείς. Δηλαδή, χάμπουργκερ και πρόστιμο. Χάμπουργκερ και πρόστιμο, σουβλάκι και φόρο. Μιλφέι και πρόστιμο, όχι πρόστιμο, φόρο. Ναι, κανταΐφι και φόρο, γαλακτομπούρικο και φόρο. Αντί να χειρόμαστε δηλαδή που θα γίνουμε, θα βγούμε σιλφίδες το καλοκαίρι έξω, κάθε στο τώρα και παραπονιέστε, που θα μπει ένα φόρο σουβλάκι, δηλαδή. Να πληρώσω. Ε, παιδιά τώρα δηλαδή. Ευχαριστία. Να φάω και να πληρώσω. Έχετε ρέντα σήμερα, είσαστε ανεβασμένοι. Πω. Τι δώρα είναι αυτά που έχουμε σήμερα, παιδιά. Αχ, τρελαίνομαι. Ένα λεπτό να συνέλθω. Να συνέλθω λίγο. Ξεκινάει νέο δεκαχιλιάρο. Το δώσαμε την Παρασκευή. Νέος διαγωνισμός από σήμερα. Αλλά προσέξτε, όσοι έχετε μάθει τους διαγωνισμούς μας, το πιο γρήγορος κερδίζει, ξέρετε ότι κάθε μέρα, εκτός από τα μετρητά, δίνουμε και ένα δώρο. Σήμερα έχουμε δύο νικητές, νικήτριες, και έχουμε από το κοσματοπωλείο Ιμάνογλου τις λαμπάδες των ονείρων μας. Κοιτάξτε τώρα. Αυτή εδώ η λαμπάδα, που στην ουσία έχει ένα κόσμημα επάνω, από το κοσματοπωλείο Ιμάνογλου, ένα κολιέ, και η οποία είναι αρωματική, με αρωματικά κεριά, προσέξτε, εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι γούρι πασχαλινό, με αυγουλάκι κρεμασμένο. Και το δαχτυλίδι που φοράω είναι από το κοσματοπωλείο Ιμάνογλου, απλώς δεν είναι στο δώρο. Λοιπόν, εδώ και αυτό εδώ πέρα το κρεμαστό το πασχαλινό, το γούρι το πασχαλινό, μαζί με πράσινη λαμπάδα. Κοιτάξτε τώρα εδώ, με άλλο κόσμημα. Άλλο κολιέ. Μα πόσο όμορφες, πόσο καλόγουστες. Και επίσης για το σπίτι σας, για να μοσχοβολάει το σπίτι σας το Πάσχα, αυτά τα τέλεια κεριά. Α, Χριστέ μου, τι είναι αυτό, βατόμουρο, κανέλα, τι είναι αυτό, Παναγία μου. Και αυτό, αχ, τρελαίνομαι. Πανέμορφα κεριά μοσχοβολιστά για το σπίτι σας. Επίσης από το κοσματοπωλείο Ιμάνογλου και πολύ ωραίες προτάσεις για δώρα. Εγώ τα παίρνω δώρα όταν πάω καλεσμένη. Αυτά. 90-11-51-51-51. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό. Καλή επιτυχία σε όσους θα δηλώσουν συμμετοχή. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε. Με το αγαπημένο σας θέμα. Φόρος λίπους. Λοιπόν, θα συνδεθούμε, Σπυρό. Ναι. Τι λέει αυτός, αυτός ο φόρος είναι... Αυτή η πρόταση, γιατί δεν έχει ψηφιστεί, έχουμε μία πρόταση για φόρο στα λιπαρά τρόφιμα. Τι λέει αυτή η πρόταση? Είναι μία πρόταση την οποία την έχει καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση επισήμως, μέσα στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που θέλει να κάνει. Είναι ένας ο γνωστός φόρος στο εξωτερικό που λέγεται fat tax. Δηλαδή, στη Δανία έχει εφαρμοστεί αυτό, αυτό δεν στην Αμερική φόρο, έχει εφαρμοστεί. Το σε ποιο? Αυτό το πρώτο που είπες, δεν έχω ακόμα φόρο. Δεν έχω ακόμα φόρο.
Κάτσε και είναι ένα φόρο λοιπόν που έχει εφαρμοστεί. Στην Ελλάδα είναι πρώτη φορά που καλά, στην Αμερική το εφάρμοσαν για άλλου λόγου. Επειδή εκεί πέρα έχουν τεράστιο πρόβλημα παχυσαρκία. Δηλαδή. Και στη Βουλή. Τη δικιά μας. Έχουν τεράστιο πρόβλημα εξαρτίας. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν όποιος έχει ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη θα έχει δει τους παχύσαρκους οι οποίοι περπατούν στο δρόμο. Εδώ μιλάμε για κιλά, 300 κιλά, 250. Μιλάμε για παχυσαρκία η οποία είναι... Αρρωστημένη παχυσαρκία. Ναι. Για υγειονομικούς λόγους λοιπόν προφανώς είναι καλό όλο αυτό που γίνεται. Ναι, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικός ένας φόρος που θα επιβαρύνει το καταναλωτής με 0,01 ευρώ για προϊόντα που θα αγοράζει που θα έχουν λίπος ή αλάτι ή ζάχαρη. 10 λεπτά μιλάμε είναι ο φόρος ο παραπάνω που πληρώνουμε εμείς. 0,01. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό στο κάθε τρόφιμο. Ένα λεπτό στο κάθε τρόφιμο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Το δικό μας το σουβλάκι, το μεσογειακό. Που βάζεις την πιτούλα σου, βάζεις πιτούλα σου, που μπορεί να είναι και ολικής, έτσι, γιατί πλέον έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ. Με το μπέργκερ των Αμερικάνων τώρα που είναι, το παίρνεις το μπέργκερ και πέρα, στάζει το λίπος, εδώ πέρα έχουμε και υγιεινά πράγματα, μεσογειακά πράγματα. Για πάμε λίγο στο μοναστηράκι, είναι εκεί ο Μιχάλης ο Πλεμμένος. Τι λένε οι ψησταριές εκεί, τι άποψη έχουν για το φόρο λίπους. Γεια σας, είμαστε εδώ στον κύριο Κώστα που έχει από το 1946 το σουβλατζίδικο. Νομίζω ότι είναι ο πιο αρμόδιος να μας πει τι, την άποψή του για το φόρο λίπους. Κύριε Κώστα, είναι επί το έργο. Πείτε μας δυο λόγια, εσείς, πώς σας πείτε για το φόρο. Ο κύριος Κώστας έχει λίγα νεύρα, μου φαίνεται. Είναι γεγονός ότι ορισμένες φορές που βλέπει ο κόσμος και μιλάμε και συζητάμε εδώ στην Αγία Ειρήνη που είμαστε το πιο παλιό μαγαζί και εγώ το βρήκα από τον πατέρα μου και ο πατέρας μου ως συνήθως δεν είχε βάλει ποτέ στο σουβλάκι λίπος από τότε. Εγώ εξακολουθώ να κάνω το ίδιο. Στη δουλειά αυτή σίγουρα μας επηρεάζει και επηρεάζει όλο τον κόσμο και όλους τους συναδέλφους. Έτσι πιστεύω εγώ. Κύριε Μιχάλη, δεν ξέρω αν μας ακούει ο καλεσμένος σου, αλλά θέλω λίγο να ρωτήσεις τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Θα ξεδιαλύνουν κομματάκι-κομματάκι το σουβλάκι, να αφαιρούν το λίπος ώστε να είναι λίγο πιο φθηνό. Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Θα κύκει υπομετρητή. Πώς θα λειτουργήσει τώρα, γιατί θα κάνει αυτός ο φόρος θα καθαρίζετε το κρέας να μην έχει καθόλου λίπος ώστε να μην έχετε φόρο. Τι θα κάνετε. Σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι. Όντως, εμείς ως συνήθως δεν ξέρω για τους άλλους συναδέλφους, αλλά εγώ προσωπικά δεν βάζω λίπος στο κρέας. Δεν έχω λίπος. Εντάξει, σίγουρα επηρεάζει τους επαγγελματίες και τους συναδέλφους, σίγουρα τους επηρεάζει πάρα πολύ. Και τους καταναλωτές. Γιατί ο φόρος αυτός δεν νομίζω να είναι σωστός, κατά τη γνώμη μου. Ο κόσμος σας λέει ο κόσμος... Τι σαν ασκεντή και λέει να μου ότι εσεί βάζει ψάχνω κρέα. Θα πληρώσει και εσύ, α πούμε, το φόρο του λίπου. Εν πάση περιπτώσει. Είναι ωραίο το λιπάκι μερικέ φορέ, δεν τα πιάνει. Είναι ωραίο. Παιδιά, δεν το ξέρω ακόμα. Για να δει αν θα πέσει ή όχι, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι σωστό αυτό ο φόρο. Κρεμμυδί. Χωρί αλάτι, χωρί πιπέρι, Όπου δεν είναι σουβλάκι χωρίς σαλάτι και χωρίς πιπέρι, εντάξει. Το πιπέρι το τι. Θα σας πω κάτι τώρα. Στην Αμερική, νομίζω στην Αμερική έγινε αυτό, παρατηρήθηκε το εξής. Όταν μπήκε ο φόρος λίπους, άρχισαν οι καταναλωτές να καταναλώνουν περισσότερο αλάτι για να γίνουν πιο νόστιμα τα τρόφιμα. Κατακράτηση. Πρόβλημα. Μεγάλο. Οπότε τι έγινε. Σε κάποιες χώρες φορολόγησαν το αλάτι, τα συστατικά του αλατιού, ναι. Διότι παρατηρήθηκε περισσότερη χρήση αλατιού. Δηλαδή είναι παύλος κύκλος το δράμα, ό,τι τρώμε θα μας το εκεί, κατευθείαν από πάνω. Τέλος πάντων. Θα κάτσω να το δεχτώ αυτό, το φόρο δεν με πειράζει, δεν το αποχωρίζουμε ούτε το σουβλάκι μου, ούτε την πάστα μου. Και σιγά, φίλε, είναι 10 λεπτά. Είναι ένα λεπτό. Δηλαδή, τι είναι ένα λεπτό στη σημερινή μέρα. Εδώ πέρα δίνουμε τόσα πράγματα για άλλα. Άμα σκεφτεί πόσα λιπαρά τρόφιμα αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, δεν είναι μόνο στο λίπος, παιδιά. Δεν είναι μόνο στο λίπος. Όχι. Μην μπερδευτούμε. Δηλαδή, όλα τα αναψυκτικά.
τα οποία χρησιμοποιούμε πλην των lights έχουν μέσα ζάχαρη. Ο fat tax είναι σε όλα αυτά τα οποία είναι παχυντικά. Δηλαδή δεν υπάρχει αναψυκτικό, δεν υπάρχει βούτυρο, δεν υπάρχει γλυκό, δεν υπάρχει, εκτός από αυτά τα οποία είναι low calories, εκτός από αυτά τα οποία έχουν χαμηλές θερμίδες, τα light κλπ, που να μην εντάσσονται σε αυτό το νόμο. Όταν λέμε λοιπόν fat tax, δεν εννοούμε μόνο το λιπάκι στο σουβλάκι που κάναμε εμείς λίγο πλάκα τώρα με τον κύριο που φτιάχνει τα σουβλάκια. Εννοούμε συνολικά ζάμπον, σαλάμια, μπισκότα, γαλακτομικά, όλα, όλα. Το γιαούρτι που έχει πιο ψηλά. Αν λοιπόν 0,01 πληρώσει κανείς για όλα αυτά, δεν είναι κάτι τόσο μικρό όσο εμείς υπολογίζουμε. Α, δεν θα φάω σουβλάκι, δεν θα πληρώσω. Είναι κάτι το οποίο συνολικά έχει μία διαφορά. Τάτι μου, εγώ έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Βουλή, επειδή είναι καλοφαγάδες όλοι, ότι δεν θα περάσει αυτός ο νόμος. Δεν θα επηρεάσει κανέναν τώρα στην επιλογή του προϊόντος, έτσι. Άμα θες να το φας κάτι και με το λιπαρό, θα το φας και θα το ευχαριστηθείς. Καλύτερα να φορολογούν τη ζυγαριά, να έχουν με τη φορολογική δήλωση, ζυγαριά, άμα πήρες κιλά, πρόστιμο. Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε γνωστό ένα έγκλημα. Μία 24χρονη ομολόγησε στην αστυνομία ότι σκότωσε ένα 33χρονο πατέρα τριών παιδιών. Έξω από ένα νεκροταφείο, είχαν ραντεβού, όπως η ίδια ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, του κατάφερε χτυπήματα με μαχαίρι και τον σκότωσε. Τώρα, σε λίγο θα έρθει εδώ η μητέρα της και η αδελφή της. Η μητέρα της και η αδελφή της ισχυρίζουν ότι δεν έχει κάνει το έγκλημα 24χρονη. Είναι 5 παιδιά. Είναι περισσότερα τα αδέλφια. Μάλιστα είπε ότι εγώ τον σκότωσα διότι με έριχνε στην πορνεία και με βίαζε εμένα και τις δύο αδερφές μου. Αυτό ισχυρίστηκε η ίδια. Τώρα, η οικογένεια του δολοφονηθέντος που επικοινωνήσαμε μας είπανε αποκλείεται, δεν θέλουμε να μιλήσουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια δήλωση. Αποκλείεται όμως να τον σκότωσε αυτή διότι ο αδελφός μας ήταν οικοδόμος, ήταν γεροδεμένος, όλοι έχουν να πούνε για το πόσο δυνατός είναι, αποκλείεται να τον κατάφερε μια κοπέλα 24 ετών. Είναι μια περίεργη ιστορία, γεμάτη μυστήριο, με την οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε. Επίσης θα σας ενημερώσουμε για το τροχαίο που είχαν τρεις παίκτες της εθνικής ποδοσφαίρου. Μόρα Ταξίδης, Φετφατζίδης, Τατιάνα. Σήμερα το πρωί είναι οι τρεις παίκτες εθνικής Ελλάδος που χτες δίνανε αγώνα για την τελική φάση του Euro. Σήμερα λοιπόν το πρωί οι τρεις παίκτες με προορισμό την Ιταλία, γιατί αγωνίζονται σε ιταλική ομάδα και οι τρεις πήραν ένα ταξί προκειμένου να πάνε στο αεροδρόμιο. Είχαν λοιπόν μια σφοδρότατη σύγκρουση με ένα άλλο αυτοκίνητο. Αυτές είναι και τα πρώτα πλάνα που έχουμε. Για να δούμε τις εικόνες. Υπάρχει ένας νεκρός στο τροχαίο. Και υπάρχει νεκρός οδηγός. Υπάρχει ένας νεκρός οδηγός στο τροχαίο. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που παίρνουμε από το σημείο. Αυτές εδώ. Μέσα σε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα ήταν και οι τρεις παίκτες εθνικής, οι οποίοι πήγαιναν στο αεροδρόμιο, όπως σας είπε ο Σπύρος ο Σιγούρος, για να μεταβούν στην Ιταλία, όπου εκεί παίζουν σε ιταλικές ομάδες. Αυτοί εδώ είναι οι τρεις παίκτες. Σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα τι ακριβώς συνέβη εκεί. Λοιπόν, τώρα. Γιάννης Βαρουφάκης. Αγαπημένος. Θυμόμενο πρόσωπο. Έχει στεναχώρια και νεύρα, κύριος Βαρουφάκης. Πολλά. Και θα μας πει η Ειρήνη γιατί τώρα. Πολλά νεύρα έχει. Εκνευρίστηκε πάρα πολύ με το θέμα το οποίο έβγαλε το Σαββατοκύριακο. Το πρώτο θέμα. Και είχε να κάνει με την ενοικίαση των σπιτιών της συζύγου του, της Δανάη Στράτου, όπως και εμείς έχουμε παρουσιάσει από την εκπομπή, σε τουρίστες. Βρήκαν λοιπόν ότι υπήρχε μία παρανομία. Ποια ήταν αυτή? Ότι δεν είχαν αυτά τα σπίτια μπροστά τους το σήμα του ΕΟΤ, όπως βλέπουμε σε διάφορα τουριστικά καταλήματα, φαντάζομαι όλοι τα έχουμε δει. Το σήμα αυτό. Το σήματάκι αυτό, το γυάλινο που είναι, που γράφει τον ΕΟΤ. Ο κύριος Βαρουφάκης έδωσε την απάντησή του, οργισμένη απάντηση για το τι ακριβώς και για ποιο λόγο θεωρεί ότι έγινε αυτό το πράγμα. Μίλησε στο Σταρ. Μίλησε αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ εχθές. Mm-hmm. Για αυτό το θέμα που έχει προκύψει, στην Τασούλα του Παπα-Νικολάου μίλησα, να πούμε ότι αυτό προέκυψε από δημοσιεύματα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό όλοι μας είχαμε προβάλει το θέμα ότι η σύζυγος του Γιάννη Βαρουφάκη, η Ιρία Δανάη Στράτου, νίκιαζε τα σπίτια και σε Αθήνα και σε Αίγινα. Και μάλιστα είχαμε βάλει από κάτω και σχόλια ανθρώπων που είχαν μείνει στα σπίτια. Τι γίνεται τώρα? Αυτό το ρεπορτάζ κάποιοι συνάδελφοι το εξέλιξαν, δηλαδή έψαξαν να δούνε.
Αν έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα στην εφορία όσον αφορά αυτό το κομμάτι, δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Υπάρχει μόνο η δήλωση του κ. Βαρουφάκη ότι δηλώθηκαν. Mm-hmm. Και έψαξαν να δουν αν έχει το ειδικό σήμα του ΕΟΤ, διότι χρειάζεται ειδική άδεια για να κάνεις αυτό το σπίτι σου, έτσι. Mm-hmm. Και υπάρχει και απάντηση. Σύμφωνα και αυτό, με το έτσι. Πρώτο θέμα που έβγαλε το ρεπορτάζ, δεν είχαν το ειδικό σήμα του ΕΟΤ. Έτσι, το πρώτο θέμα δεν έβγαλε το ρεπορτάζ. Ακριβώς, το πρώτο θέμα. Υπάρχει όμως και απάντηση γιατί δεν υπήρχε αυτό το σήμα. Το σήμα. Ωραία, πάμε να δούμε. Έξαλλος είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης για το δημοσίευμα του πρώτου θέματος που εμφανίζει τη σύζυγό του Δανάη Στράτου αλλά και την πεθερά του Ελένη Πόταγα να νίκαιζαν το 2014 τα σπίτια τους στην Αίγινα και στην Ακρόπολη σε τουρίστες χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες όπως αναφέρεται. Όπως είναι το ειδικό σήμα του ΕΟΤ αλλά και να έχουν δηλωθεί στην εφορία. Ζητήσαμε από τον Υπουργό Οικονομικών να απαντήσει στα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η απάντησή του έκρυβε οργή αλλά και αιχμές. Δύο μήνες ψάχνουν για μένα. Τώρα επεκτάθηκαν στον οικογενειακό μου κύκλο. Αναμενόμενο στις συνθήκες διαπραγμάτευσης που ζούμε. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, τα δύο σπίτια στην Αίγινα και στην Ακρόπολη νοικιάζονταν τον καιρό που το ζεύγος Βαρουφάκη ζούσε μόνιμα στο Τέξας. Είχαν μπει μάλιστα αγγελία σε δύο διαδικτυακές πλατφόρμες, από τις οποίες υπάρχουν και σχόλια τουριστών που έχουν μείνει σε αυτά. Υπάρχουν μάλιστα φωτογραφίες από τους εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους των σπιτιών, αλλά και απαντήσεις της Δανάη Στράτου σε όσους το έχουν επισκεφθεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν έχει καμία σχέση με το διοκτησιακό καθεστώς των δύο σπιτιών. Το σπίτι στην Αίγινα ανήκει στη Δανάη Στράτου και στο σπίτι στην Ακρόπολη στην πεθερά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δανάη Στράτου δεν προχώρησε ποτέ στη διαδικασία να λάβει άδεια από τον ΕΟΤ για την ενοικίαση του σπιτιού στην Αίγινα σε τουρίστες, καθώς η ίδια το νίκιασε μόνο για λίγες ημέρες και δοκιμαστικά. Και στη συνέχεια το μετάνιωσε, καθώς δεν ήθελε να κάνει και αλλαγή χρήσης του σπιτιού. Η εφημερίδα πάντως εμφανίζει σχόλια 8 τουλάχιστον ατόμων που έχουν μείνει στα δύο σπίτια, σχόλια που είχαν γίνει μέσω της πλατφόρμας που είχαν μπει και οι αγγελίες. Όποιος μπλέκει με την πολιτική, ψάχνουν και τον προπάπο του ακόμα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, αλλά ξέρεις όμως τι γίνεται. Δεν μπορεί να τα βάζει, ας πούμε, με τα δημοσιεύματα ή με τον τύπο. Γιατί ο τύπος έτσι είναι. Ειδικά όταν κυβερνάς και έχεις εξουσία, είναι λογικό να σε ψάξει. Και θα πρέπει να είσαι σε όλα καλυμμένος. Δεν μπορεί. Αυτός είναι ο ρόλος του τύπου. Ο ρόλος του τύπου είναι κυρίως να ελέγχει την εξουσία. Άλλωστε, πολλές φορές κατηγορείται ο τύπος ότι δεν ελέγχει επαρκώς την εξουσία. Και να σου πω κάτι άλλο. Την άλλη όμως δεν ήταν στο όνομά του. Ήταν στο όνομα της σύζυγου, ήταν και της πεθεράς. Αυτό. Ήταν στην πεθερά του και στη σύζυγό του. Δεν ήταν σε κάποιο το ξάδερφό του. Ήταν ο πιο στενοί άνθρωποι του Γιάννη Βαρουφάκη. Δηλαδή, αν δεν ξέρει τι γίνεται, υπάρχει πρόβλημα. Δέχομαι όμως και την εξήγηση που λένε ότι μπορεί να το έκαναν δοκιμαστικά, να μην τους έκανε και να μην μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να αλλάξουν την ιδιοχρησία του σπιτιού και να την κάνουν τουριστικό κατάλημα. Δεν υπάρχει νόμος που σου επιτρέπει να το κάνεις δοκιμαστικά πάντως. Ναι, δεν είναι για να είμαστε ειλικρινοί. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που σου λέει δοκίμασέ το, νοικιασέ το, να δεις πώς πάει και μετά. Μα πολλά το σήμα του ΕΟΤ. Δεν ήξερε τι γίνεται. Η σύζυγός του νοικιάζει το σπίτι, μαζί του είναι. Οι δυο τους είναι. Εκεί έμενε. Είναι ένα σπίτι το οποίο το έχει ανοίξει στο Παρημάτς. Δηλαδή, δεν την πήρε την αποφάση μόνος του, δεν έχει φωτογραφηθεί μόνος του. Μαζί με τη σύζυγό τα κάνουν όλα. Μαζί με τη σύζυγό του πήγανε και στην Ιταλία. Δηλαδή, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις κινήσεις τους, γιατί καταλαβαίνεις ότι από τη δημόσια συμπεριφορά του ότι λειτουργούν από κοινού. Άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται. Γιατί όταν είναι κάτι δικό σου. Το νοικιάζει στο σπίτι αναγνία του Γιάννη Βαρουφάκη. Γιατί ρε παιδί μου, μπορεί να πει ότι εγώ θέλω δικό μου το σπίτι, μπορώ να το κάψω. Γιατί θα πρέπει να πάρω την άδεια του σύζυγου. Γιατί αυτό με βοήθησε να το κάψει, αλλά δεν πρέπει να ξέρει που θα κοιμηθεί αυτό. Γιατί δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ας κοιμηθεί στο σπίτι του. Γιατί δηλαδή αυτό είναι δικό του σπίτι. Του. Μα αυτό είναι το σπίτι του. Το ναι, χαλιέρο ξέρουμε ότι είναι ανήκει. Το σπίτι του. Δεν θα ρωτήσω εγώ εσένα. Γιατί όταν θα ρωτήσω. Όλα τα ρεπορτάζ παρουσιάσανε το τελευταίο καιρό το σπίτι του Γιάννη Βαρουφάκη. Δεν μπορούσαν να είναι το σπίτι τη Δανάη Στράτου που μένει ο Γιάννη Βαρουφάκη. Εντάξει, δεν μαζί είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι κάποιο τρίτο αδερφό του. Δεν είναι κάποιο ο μπατζανάκη του. Δεν είναι ο κουμπάρο του. Πάντω ήταν δικό τη. Ενδεχομένω να το είχε συζητήσει με του δικού τη η γυναίκα. Δηλαδή είναι το σπίτι μα και να δούμε τι θα κάνουμε. Πώ θα το εκμεταλλευτούμε. Είσαι παντρεμένη μαζί μου και κάνει μια κίνηση να νοικιάσει το σπίτι στο οποίο μένουμε μαζί, έστω και αν πέφτουμε και πάμε στο Τέξας. Δεν θα ξέρω εγώ τι έχει συμβεί στο σπίτι μου. Μπορεί να θέλω απλά να σου ανακοινώσω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να μην θέλω να έχει δηλαδή, άποψη. Δεν ήξερε το σπίτι του είναι στις ιστοσελίδες, ας πούμε, και το νοικιάστηκε και ότι υπάρχουν και σχόλια. Μπορεί να μην του πέφτει λόγο. Γιατί, ρε παιδί μου, μπορεί να μην του πέφτει λόγο. Να τα έχουν χωρίς τα τσανάκια του. Εγώ αν κάνω το αυτό και εσύ κάνει το άλλο. Προς πρόστιμο, αν δεν το έχει αυτό κολλημένο. Δεν γνωρίζω τι συνέπειες. Εγώ βλέπω αν έχουν τηρηθεί ή όχι νόμιμες διαδικασίες ως πολίτης, ας πούμε, που έχω απέναντί μου έναν Υπουργό Οικονομικών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με τους παίκτες εθνικής.
είναι στην αίθουσα σύνταξης ο Θοδωρής ο Σούκας και έχουμε και ένα βίντεο εκεί με τα πρώτα πλάνα από τον τόπο του δυστυχήματος, διότι υπάρχει και νεκρό στο δυστύχημα. Θοδωρή, να δούμε πρώτο το βίντεο και μετά να μας δώσεις εσύ τις νεότερες πληροφορίες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις διεθνείς ποδοσφαιριστές μας συνέβη σήμερα το πρωί στη Βουδαπέστη, αφού η εθνική μας ομάδα βρισκόταν εκεί για τον αγώνα με την Ουγγαρία. Οι Βαγγέλης Μόρας, Παναγιώτης Ταχτσίδης και Γιάννης Φετφατζίδης δεν ακολούθησαν την υπόλοιπη ομάδα, η οποία επέστρεψε χθες βράδυ με πτήση τσάρτερ στην Αθήνα, αλλά επειδή παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού, θα επέστρεφαν σήμερα το πρωί στην Ιταλία. Οι τρεις διεθνείς μας κατευθύνονταν μεταξύ προς το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης προκειμένου να πάρουν την πτήση της επιστροφής στις ομάδες τους. Το τροχαίο έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, καθώς ο οδηγός ταξί που επέβαιναν οι διεθνείς μας πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την αστυνομία της Βουδαπέστης, ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου να βρει τραγικό θάνατο. Ο Βαγγέλης Μόρας μίλησε στην εκπομπή μας για το τροχαίο δυστύχημα. Είμαι εξετάσεις τώρα, τρέχουμε λίγο. Πες μου λίγο, τι συνέβη, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε πάθει πανικό, δεν ξέρουμε. Όχι, όλα καλά. Τώρα κάνεις εξετάσεις, είσαι καλά εσύ. Ναι. Ο Ταχτσίδης. Όλοι Κύπρες, μόνο ο Γιάννης που χτύψε λίγο το κεφάλι του, έκανε ράματα απλά. Είναι κάποιος στην εντατική από τους τρεις σας? Όχι, δεν είναι κάποιος στην εντατική. Πρέπει να σκοτώθηκε ο οδηγός από το άλλο. Πώς έγινε, Βαγγέλη, πού πηγαίνατε? Βερόνα. Και πήγε να προσπεράσει, έπεσε κάποιος πάνω σας, πώς συνέβη? Βγήκε από τον δρόμο, πώς κατάλαβα, να σκεφτεί, δεν ήταν εξαφνικά τώρα. Ο οδηγός ταξί? Και η αδελφή του Γιάννη Φετφατζίδη, μιλώντας στην εκπομπή μας, είπε ότι επικοινώνησε με τον αδελφό της και πως δεν είναι στην εντατική όπως έγραφαν, αλλά έκανε λίγα ράματα. Μιλήσαμε το πρωί, ήταν στο νοσοκομείο και περίμενα απλά να του κάνουν τα ράματα, κάποια ράματα. Είναι εντάξει, είναι όλα καλά. Είναι εντάξει, απλά επειδή διάβασα κάτι για εντατική και τέτοια. Όχι, είναι καλά, μόνο ράματα θα κάνει αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι, ξέρετε πώς έγινε έτσι το ατύχημα? Δηλαδή, δεν ξέρουμε καθόλου. Τι σας έχει πει? Όταν με πήρε εμένα ήταν απλά στο νοσοκομείο, δεν ήξερε κι αυτός κάτι άλλο εκείνη την ώρα, γιατί από ό,τι ξέρω δεν θυμόταν κιόλας τι είχε γίνει. Από το σοκ, φαντάζομαι. Από το, ναι, την τρομάρα. Μάλιστα. Για πες μας, Θοδωρή, τι νεότερο έχουμε? Αρχικά πήγε στην εντατική για να κάνει τις πρώτες εξετάσεις, φαντάζομαι. Δεν νοσηλεύτηκε, γιατί κάπως έτσι έγινε το μπέρδεμα. Δηλαδή, όχι, θα έκανε ο άνθρωπος κάποια αξονική, κάποιες πρώτες εξετάσεις και μπερδεύτηκαν κάποια site και τον έβαλαν στην εντατική. Προφανώς από τη στιγμή που χτύπησε στο κεφάλι, έτσι και αφού έχει κάνει ράματα, πιθανότατα οι γιατροί ανησύχησαν μήπως υπάρχει περίπτωση να έχει χτυπήσει σοβαρά. Έτσι, προφανώς είχε τις αισθήσεις του. Όλοι ήταν καλά, όπως είπε και ο Βαγγέλης ο Μόρας. Νομίζω το γεγονός ότι έχουμε δηλώσεις του Βαγγέλη του Μόρα είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι αυτός που ήταν πρωταγωνιστής, ας πούμε, στο δυστύχημα. Οπότε οι πληροφορίες οι δικές του είναι ό,τι πιο ασφαλέστερο μπορούμε να έχουμε. Αλλά σίγουρα ο Γιάννης ο Φετφατζίδης θα υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να δουν οι γιατροί αν υπάρχει πιθανότητα να έχει χτυπήσει. Όπως αποδείχθηκε τελικά, είχαν άγιο. Στο σημείο δίπλα στους Έλληνες διεθνείς βρέθηκε και ο σύμβουλος ελληνικής πρεσβείας στην Ουγγαρία, ο κύριος Λάμπρος Τσόκος, ο οποίος επίσης μας διαβεβαίωσε ότι οι τρεις Έλληνες διεθνείς είναι καλά στην υγεία τους. Η αστυνομία, ξέρουμε ότι διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν, το ταξί στο οποίο επέβαιναν. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτό εδώ είναι το ταξί. Αυτό ακριβώς, ναι. Οι φωτογραφίες που σας έστειλα λίγο πριν. Άλιστα. Αυτό είναι το ταξί στο οποίο επέβαιναν οι τρεις Έλληνες διεθνείς. Όπως βλέπετε, έχει υποστεί ζημιά, αλλά η καμπίνα του είναι ανέγκυχτη, απείραχτη. Συνεπώς, αν φορούσαν και ζώνες, έτσι, δεν θα είχαν πάθει κάτι σοβαρό. Έχουμε όμως και φωτογραφίες, δεν ξέρω αν, αν την έχουμε, από το γκρι ή από το άσπρο όχημα, το οποίο έχει γίνει σμπαράλια. Αυτό είναι που είχαμε το νεκρό προφανώς, έτσι. Δηλαδή, λογικά νεκρός πρέπει να είναι αυτού το οχήματος. Ακριβώς. Δυστυχώς υπήρξε νεκρός, ευτυχώς οι Έλληνες διεθνείς είναι καλά. Ίσως μείνουν μέχρι το απόγευμα για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Είχαμε την ίδια ενημέρωση και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και από τον team manager, τον Γιώργο Καραγκούνη, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές χαίρουν άκρα υγείας, αν εξαιρέσει κανείς τα τρία ράματα που έχει κάνει ο Γιάννης Φετφατζίδης στο κεφάλι. Μάλιστα.
Αχ, περαστικά να πούμε, μας λακτάρισαν. Ήταν πολύ τυχερά τα παιδιά, ευτυχώς. Είχαν πραγματικά άγιο, γιατί από τις φωτογραφίες, από τον τόπο του δυστυχήματος, καταλαβαίνουμε πόσο σφοδρή ήταν η σύγκρουση, έτσι. Βέβαια, και σε ένα αυτοκινητόδρομο που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες και εκεί που αυτοκινητόδρομοι Τατιάνα στη Βουδαπέστη είναι και πολύ μεγάλοι δρόμοι, έχεις το περιθώριο να τρέξεις, καταλαβαίνει κανείς, ας πούμε, το μέγεθος της σύγκρουσης. Πάλι καλά, βέβαια, για τα παιδιά. Που γλιτώσανε. Τέλος, καλό, όλα καλά για τους διεθνείς μας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θοδωρή το Σούκα. Λοιπόν, θα πω το δώρο, θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Για πάμε εδώ, ντυμένοι στα κόκκινα, λόγω Πάσχα. Λοιπόν, 10.000 ευρώ ξεκινάει νέος διαγωνισμός. 10.000 ευρώ ξαναγέμισαν τη βαλίτσα μας. Εσείς λοιπόν που παίρνετε για τα μετρητά, τα πολλά τα μετρητά, τα οποία μοιράζουμε στον κόσμο μέσω των διαγωνισμών, κερδίζετε σήμερα το εξής δώρο ημέρας. Συγκεκριμένα, δύο δώρα, δύο νικητές, πολύ πασχαλινά, πολύ γιορτινά. Κερδίζετε από μία λαμπάδα, κοιτάξτε τώρα, από το κοσματοπωλείο Ιμάνογλου. Κοιτάξτε πόσο όμορφες είναι αυτές εδώ οι λαμπάδες που έχουν πάνω κοσμήματα. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε, είναι ένα κολιέ σε αυτό το πολύ όμορφο φυστική χρώμα. Πολύ πολύ καλόγουστο το κολιέ. Η μία η λαμπάδα. Και αυτό εδώ είναι η άλλη λαμπάδα που έχει το άλλο το κολιέ. Αυτό εδώ. Να το. Και επίσης, το κοσματοπωλείο Ιμάνογλου προσφέρει στους δύο νικητές από ένα πασχαλινό γούρι. Αυτό εδώ είναι το ένα με το αυγουλάκι το κόκκινο και αυτό εδώ είναι φυστική για να ταιριάζει με την λαμπάδα. Επίσης, αυτά τα συγκλονιστικά κεριά που εγώ προσωπικά λατρεύω, που είναι για το σπίτι, μόλις ανάψετε αυτό το κερί, μοσχοβολάει όλο σας το σπίτι, σας φτιάχνει διάθεση, αλλάζει διάθεσή σας. Έχετε κόσμο, έχετε καλεσμένους, μπαίνουν μέσα σε μία ατμόσφαιρα μυρωδάτη. Αχ, Χριστέ μου, πανέμορφο, πανέμορφο. 90, 11, 51, 51, 51 και διαφημίσεις. Δεν σωστό αυτό, ρε παιδιά. Πάντα μόνο στο όγιο θήκιο κατάτσι, το κάνουμε. Εδώ έχουμε voice στη μέση, τι να λέμε τώρα. Ποιος λέει το voice? Έχουμε voice εδώ και τελειώνουν και τα blind auditions, παιδιά, την άλλη εβδομάδα. Έχει μείνει μία ακόμα τυφλή οντισιόν. Στη χθεσινή είδαμε πάλι πολλές φωνές, είδαμε πολύ ωραίες περιπτώσεις. Είδαμε όμως και τους τέσσερις κριτές, οι οποίοι συνηθίζουν να κλέβουν την παράσταση με τα μεταξύ τους πειράγματα και με τα σχόλια. Έχουμε λοιπόν τα συγγνώμη, πάντα. Συγγνώμη, Δημήτρη. Παρακαλώ, το voice χθες πέρασε την Εθνική Ελλάδα. Πέρασε την Εθνική Ελλάδα σε νούμερα. Τι σας λέει αυτό? Εντάξει, προβλέψιμο. Όχι τη σειρά του Καπουτζίδη, όχι τη σειρά του Μάτς, όχι τη σειρά του Καπουτζίδη. Αυτό είναι η δύναμη των γυναικών, κατάλαβες. Ποιος έχει το τηλεκτρικό τώρα στο σπίτι, τα κορίτσια. Είναι η δύναμη της γυναίκας, παιδί μου. Πέρασε το βόλιο στην Εθνική Ελλάδα. Και το παιδί ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πολύ δυνατό. Μια τυπική γυναικεία γνώμη για το παιχνίδι της Εθνικής. Πίτσα, μπύρα και τέτοια, Κολλητή, μιλάτε για κόμμα, δεν σε διαβάσει. Εγώ ήμουνα σε ένα σαλόνι μαζί με τον άντρα και το γιο. Όπου η τηλεόραση έπαιζε μόνο εθνική. Uh-huh. Μόνο εθνική. Uh-huh. Δεν ξέρω τι έγινε στο παιχνίδι. Απλά. 0-0. Η Λιβία δεν πήρε θέση του θέματος. Απλώς καθόμουν και εγώ στον καναπέ. Υπήρχα στο χώρο. Έτσι. Ούτε το παιχνίδι είδα, ούτε παρέω με κανέναν. Είσαι σωστή γυναίκα όμως τα πιάνα. Υπήρχα πλάκι στο χώρο. Φαίνεται πολύ έξυπνα. Γιατί έτσι κερδίζει την εύνοια των άντρων του σπιτιού. Να το ξέρεις αυτό. Συγχαρητήρια. Ναι. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά. Είχα μπει κακομήρα στο Instagram, ό,τι μπορούσα. Γλυκούλα, κεντρική μας παρουσιάστρια. Πρέπει να πληρώνεις φόρο παρουσία. Όχι, παιδί μου, βαριόμουν να δω τώρα που. Παιδιά, γιατί το κάνουμε εδώ πέρα την Κυριακή. Και από το χώρο που ήταν ο άντρας μου. Πρέπει να πληρώνεις φόρο παρουσία. Με λίγα λόγια, για το voice μιλάμε εδώ. Δείτε τι έγινε χθες. Ανατροπές και εκπλήξεις στην προτελευταία blind audition για το δεύτερο κύκλο του The Voice, ενώ δεν έλειψαν και οι ατάκες μεταξύ των κριτών. Ενθουσιάστηκε η Δέσποινα Βανδύ με τη 17χρονη μαθήτρια της 3ης Λυκείου από τη Λεμεσό, Ελένη Μιχαήλ. Σηκώθηκε από την καρέκλα της για να τη φιλήσει και να τη συγχαρεί. Κορίτσι μου!
Πόσο. Όπω τι αστέρι. Πελάρα, μπράβο. Κούκλα. Μπράβο, αδέσκητα, μπράβο. Έτσι, έναν ένα θα του πάρει όλου του Κύπριου μαζί σου και μετά θα μείνει ένα χωρί λαό εκεί πέρα. Πώς γίνεται αυτό. Ο Μιχάλης Γάργαλης μπορεί να είναι μόλις 21 ετών, έκανε όμως τους coaches να τον διεκδικήσουν σκληρά, ενώ η Δέσποινα Βανδύ πέταξε ένα μπουκάλι νερό στον Αντώνη Ρέμο. Αλλά να είσαι σίγουρος ότι αυτός δεν είναι ο Μιχάλης. Εγώ απλά το λέω, δεν λέω τίποτα. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μπορώ να πω. Και ρίχνεις λάσπη για να τη σου κάνω. Δηλαδή δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Τι σου έκανα, ρε. Τίποτα, είσαι αδερφό. Δηλαδή αν ήμουν εχθρός, τι θα έλεγες. Καλά, εκεί θα είμαι. Λοιπόν, Μιχάλη μου. Έλα. Η τελική απόφαση θα είναι δική σου. Αλλά να ξέρεις ότι αν έρθεις στην ομάδα μου, θα σου δώσω τόσο όμορφα τραγούδια. Που πραγματικά. Απίστευτο, τον τρέλανε τώρα. Θα... Δηλαδή, έχει τρελαθεί το πράγμα. Το βλέπω από το μάτι του, έχει ζαλιστεί. Τι θέλεις! Εκατομμύρι μου την επόμενη φορά τι θα γίνει. Αφού δεν διεκδικήσει εσύ τώρα, παλιά. Έτσι, να σα κάνω ένα κάτω, ρε. Εάν αχαθεί πια, δεν έχω κάτι άλλο να πετάξω, δηλαδή. Δεν μπορώ να σα κάνω λίγο ανωκάτω εδώ μέσα, έτσι. Σε κλάματα ξέσπασε η Ελληνοσκοτσέζα Άννη Φασέ, αφού δεν κατάφερε να κάνει κανέναν από τους κριτές να πατήσουν το κόκκινο κουμπί. Η Μελινά Σλανίδου σε ένα διάλειμμα κατέβηκε από τη θέση του κριτή και προσπαθούσε να παρηγορήσει την παίκτρια που δεν μπορούσε να κρύψει τη στεναχώρια της. Μη στεναχωρίζεσαι όμως. Αλήθεια σου λέω, άκουσε με. Άκουσε με. Αυτή ήταν μια στιγμή πέρυσι, πραγματικά ήρθαν παιδιά, δύο κορίτσια που τραγουδήσαν ένα τραγούδι και πες δεν γύρισε κανένας μας. Δεν τους καταλάβαμε. Δεν τους καταλάβαμε, αλλά μην το ούτε στο τραγούδι με τότε, ούτε τίποτα. Δεν ξέρεις ποτέ, είσαι μόνο 19 χρονός είναι. 21, τι, όχι, Γιάννης Γιαννάκης, τι μου λες τώρα. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι, γιατί είναι... Ναι, εντάξει, είναι επειδή είπα... Ξέρεις, ζητάμε... Χαράσουμε στην αρχή και αυτό. Πες μου το καλύτερο ψέμα, βάλ' τα δυνατά σου στο τέρμα. Να μου ξεγελάσεις το μυαλό, το πανάκι σε παρακαλώ. Ο 26χρονος Κύπριος Αντώνης Οικονόμου ερμήνευσε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τον ανόητο να κάνω, πες μου ακόμα ένα ψέμα. I'm on your magical mystery ride. And I'm so easy, don't know what hit me, but I'll be alright. Ο Ελληνοάγγλος Ανδρέας Φόξ ζει μόνιμα στο Λονδίνο. Με τη φωνή και τη χρειά του ενθουσίασε και τους τέσσερις κριτές, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε τον Μιχάλη Κουινέλη. Ο Μιχάλης θα είναι. Έλα, λέγε! Όχι, ρε φίλε. Λέγε! Το παιδί νύχος. Λέγε, ρε. Τι έγινε, ρε παιδιά, όχι. Τι έγινε. Τι έγινε, ο Μιχάλης. Μπορεί να ήταν μαθήτρια του Γιώργου Θεοφάνους, όμως η Ματίνα Πάντζαλη δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του μουσικού σόου. Φτάσαμε να πέσουμε κρυφτό. Υποφέρω εξαιτία σου, εθυμώνει η προδοσία σου. Δεν κοιμάμαι εξαιτία σου, επληγώνει η αδιαφορία σου. Μου έχουν λείψει τα αστεία σου. Ο Τάσος Βερμής αποκάλυψε στους κριτές ότι έχει ερωτευτεί με ένα συγκεκριμένο τραγούδι του Μιχάλη και εκείνος σηκώθηκε, πήγε κοντά του και τον βοήθησε ποιον coach να επιλέξει. Μεγάλωσα με τα τραγούδια σας, αλλά πιστεύω ότι καψουρεύτηκα στην ηλικία μου με τα τραγούδια του κυρίου που δεν γύρισε. Που δεν γύρισε. Μιχαλάκη, τι άλλο. Ζήσε με τη στύψη σου. Δώσω συγχαρητήρια του παιδιού και να τον βοηθήσω να επιλέξει κιόλας. Ευχαριστώ αδερφέ, είναι τιμή μου μεγάλη. Ζήσε με τις τύψεις σου. Έχεις γούστο αφού μεγάλωσες με τα τραγούδια μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι μεγάλη τιμή. Πρόσεξε τι θα διαλέξεις. Πες μας δηλαδή με ποιο τραγούδι του Μιχάλη σου βγήκε καψούρα, πες. Ένα και δύο πιζάω τα κύματα. You can see my
και η Ραφαέλα Χατζή από την Αλβανία δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση. Ωστόσο, οι κριτές της είπαν καλά λόγια, αφού ήταν η πρώτη φορά που τραγουδούσε μπροστά σε κοινό. Εγώ στεναχωρέθηκα γιατί βλέπω ότι στεναχωριέσαι, αλλά πραγματικά σου λέω ότι δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέσαι, γιατί αν τραγουδάς πρώτη φορά με μπάντα και τραγουδάς κατά αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το σημείο είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Βλέπετε, γίνεται καμιά φορά που τελικά η κριτική επιτροπή είναι αυτή που κλέβει τα βλέμματα και τις εντυπώσεις ακόμα και από τους παίκτες. Πάντα. Την ατάκα αυτών περιμένουμε κάθε Κυριακή. Είναι όμως και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Ας πούμε το κορίτσι που έκλαιγε η πιτσιρίκα από τον Καναδά. Η μικρή Νάνα Μουσχούρη. Η μικρή Νάνα Μουσχούρη που λέγαμε εδώ. Ήταν πολύ τετριφωνή και μου κάνει εντύπωση πως οι κριτές δεν γύρισε ούτε ένας να την διαλέξει. Ξέρεις τι νομίζω. Νομίζω ότι είναι στο μοντάζ. Παίζουν άλλες στιγμές που μπορεί να είναι από την αρχή, μπορεί κάποια άλλα να είναι από το τέλος. Οπότε. Να μην είχαν άλλες φωνές, οπότε να πεις ότι να μην μπορούν να γυρίσουν, να μην είχαν άλλες φωνές. Να περιμένουν αυτή τη φωνή που θα τους κάνει το τέλειο σκλικ. Είναι πολύ δύσκολο να περάσεις τώρα. Τι λέμε, πιο εύκολα πας στη Eurovision παρά παίρνεις από το Voice. Έτσι όπως είναι το πράγμα. Έτσι είναι, μαζέψεις τις καλύτερες φωνές, Ελένη. Ο Κουινέλη. Ο Κουινέλη. Έχει τις πιο ωραίες. Και η Ασλανίδου. Γιατί πάνε όλοι στον Κουινέλη. Είναι πολύ ωραίο έτσι, δηλαδή, είναι μάγκας. Γιατί είναι μάγκας, γιατί άμα έχεις παρακολουθήσει και τη μουσική του πορεία, ναι. Δεν είναι τετριμένος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πολύ διαφορετικά βήματα στη μουσική και έτσι λίγο το θαυμάζεις για όλα αυτά που έχω έχει κάνει. Έχω να σας πω όμως... Και είναι και μάγκας, είναι και ωραίος τύπος. Ότι στο Voice το 3 δεν ξέρω αν θα είναι ο Κουινέλης, νομίζω ότι δεν θέλει να πάει. Δεν θέλει. Θα ξαναγίνει και νέο κύκλο από τότε. Αυτό που είχε πει την άλλη φορά στην κάμερα. Πάντως, θέλω να σα πω κάτι. Επειδή και πέρσι ο Μιχάλης είχε την καλύτερη ομάδα, παρόλα αυτά η ομάδα της Βανδύ κέρδισε. Άρα δεν έχει σημασία πολλές φορές ποιοι παίκτες είναι στην ομάδα σου, αλλά πώς τους εξελίσσεις και πώς τους καθοδηγείς και τι καταφέρουν να βγάλουν στην πορεία του παιδιού. Τι ζωγράφησε τώρα, Δημήτρη. Wow. Και τι εννοεί τώρα, Ζωγράφησε. Είναι και αλλιώ καθοδηγητή ο Μιχάλη. Ζωγράφησε. Θα μιλούμε και γι' αυτό. Θέλω κι εγώ να πω κάτι. Πε και εσύ. Ναι. Δεν σας ενοχλεί που 4 εβδομάδες τώρα βλέπουμε τη Βανδύ με το ίδιο μπλουζάκι? Όχι. Είναι έτσι τα γυρίσματα. Από πέρσι το κάνουν, είναι έτσι το στυλ. Ναι, αλλά δεν είναι ωραίο. Δηλαδή είναι ολόκληρη παραγωγή που μπορεί τουλάχιστον να δεν αλλάξουν. Να βλέπουμε διαφορετικά καρέ, διαφορετικά λεγοντήσιμο και στήσιμο. Άκου να δεις τι γίνεται. Έχει να κάνει με το μοντάζ. Ποιος το είπε για το μοντάζ. Όταν παίρνουν έναν υποψήφιο ο οποίος είναι από την πρώτη μέρα και έναν υποψήφιο από την πέμπτη μέρα και τους βάζουν στο ίδιο επεισόδιο, θα πρέπει κάθε 2 λεπτά να βλέπεις τη Βανδύ με άλλο ρούχο. Να κάθεται. Δεν θα έχει μία συνέχεια το επεισόδιο. Δηλαδή θα έχει μία λογική συνέχεια. Θα τρελαίνεσαι. Θα νομίζεις ότι κάτι. Ναι, αλλά 4 Κυριακές. Τους βλέπουμε ίδιους. 4 Κυριακές. Τα live θα ευχαριστηθείς, βρέσεις. Όταν θα ξεκινήσει τα μπάτ, θα γυρίσει μια μέρα άλλο. Εντάξει, μόνο εμένα. Ανταμάτησε. Να πούμε το διαγωνισμό λίγο. 10.000 ευρώ μετρητά λατρεμένοι φίλοι. Ξεκινά νέος διαγωνισμός από σήμερα και εκτός από το 10.000 συγκλονιστικά δώρα από το κοσματοπωλείο Ιμάνογλου. Πασχαλινά, γιορτινά, πανέμορφα. Λαμπάδες με ωραία κολλιέ πάνω, κοσμήματα στην ουσία, τα ωραία τα κρεμαστά, τα γούρια, τα πασχαλινά με τα αυγουλάκια, τα βλέπετε εκεί στο κέντρο, είναι όλα σορτή με τις λαμπάδες. Θα πάω σε λίγο να σας τα δείξω και από κοντά. Και πολύ ωραία αρωματικά κεριά σε αυτά τα ωραία κασπό, τα οποία μπορείτε να τα ξαναγεμίσετε, έτσι, είναι ανοξείδωτα, μπορείτε να τα κρατήσετε. Στην ουσία είναι διακοσμητικά, τα οποία τα έχετε στο σαλόνι σας, τα έχετε στην κρεβατοκάμαρά σας και όταν ανάψει το κερί, μοσχοβολάει όλο σας το δωμάτιο. 90-11-51-51-51. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Τι? Γέννηση Ελένη. Γέννηση Ελένη, ναι. Γέννησε η Ελένη Μενεγάκη, έφερε χθες το βράδυ στις 10 παρα 10, είναι γέστατο κοριτσάκι στον κόσμο. Είχε πάει περίπου στο μευτήριο γύρω στις 7.30, με κεσαρική, αγωνία ο Μάκης Παντζόπουλος, ο πατέρας του παιδιού. Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό όλοι το συζητάγαμε αυτό το θέμα και υπήρχε μια κινητικότητα μέσα στην περασμένη εβδομάδα. Πολλοί περιμένανε αγοράκι να γεννήσει η Ελένη, τελικά ήταν κοριτσάκι. Υπάρχει και ένα επίσημο δελτίο τύπου και από την κλινική που γέννησε η Ελένη Μενεγάκη. Και πήγανε όλα καλά. Ευτυχία. Να ευχηθούμε να τη ζήσει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ευτυχία από ένα σπίτι γεμάτο παιδιά. Νομίζω ότι η Ελένη έχει κάνει την καλύτερη δουλειά. Το να μεγαλώνεις και να... Γιατί όταν μεγαλώνουν οι γονείς αρχίζουν και ζουν αυτό το φευγιό των παιδιών. Δηλαδή,
εφηβεία που είναι στο μετέχνιο, που σιγά σιγά ετοιμάζονται να φύγουν από το σπίτι, κάποια παιδιά σπουδάζουν και έξω, που σταματάνε να είναι προσκολλημένα στους γονείς. Η Ελένη έκανε την καλύτερη δουλειά. Έχει ένα σπίτι γεμάτο παιδιά, τρία κοριτσάκια και ένα αγόρι το μεγάλο της, να τη ζήσει το παιδάκι της, το κοριτσάκι της, ευτυχία και υγεία. Πάμε να δούμε το βίντεο. Γεννήσαμε ένα υπέροχο κοριτσάκι. Οι καρδιές μας είναι πλημμυρισμένες από ευτυχία και ευγνωμοσύνη στο Θεό που μας χάρισε αυτό το πλασματάκι. Είναι τα λόγια της Ελένης Μενεγάκη στο Twitter λίγες ώρες μετά τον ντοκετό. Η παρουσιάστρια χθες βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, έφερε στον κόσμο με καισαρική τομή το τέταρτο παιδί της. Μια υγιέστατη μπέμπα 2 κιλών και 750 γραμμαρίων. Μητέρα και βρέφος χαίρουν άκρας υγείας, ενώ από το πλευρό τους δεν έλειψε και ο ευτυχισμένος μπαμπάς Ματέο Παντζόπουλος. Το δωμάτιο του μαευτηρίου των Βορείων Προαστίων έχει ήδη πλημμυρίσει από λουλούδια και δώρα. Η Ελένη Μενεγάκη μέσα από τη σελίδα της στο Twitter ευχαρίστησε τους φίλους της στα social media γράφοντας: «Σας ευχαριστώ που κι εσείς με την αγάπη σας και τη θετική σας ενέργεια με βοηθήσατε να φτάσω στο ονειρεμένο σήμερα». Και να θυμάστε, δώστε απλόχερα την αγάπη σας παντού και να είστε σίγουροι ότι με κάποιον τρόπο θα γυρίσει πίσω. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελένη Μενεγάκη είχε επισκεφθεί το μεευτήριο και το μεσημέρι του Σαββάτου για τον απαραίτητο έλεγχο. Στην αίθουσα το κετού μπήκε μετά τις 9.30 το βράδυ της Κυριακής. Η Ελένη ήταν καθόλου έτοιμη για να υποδεχτεί τον καρπό του ερωτά της με τον Ματέο Παντζόπουλο, αφού μετά τα τρία παιδιά της ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Στο πλευρό της άλλωστε είχε από την πρώτη στιγμή όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα αλλά και τον προσωπικό της γιατρό. Η ίδια επέλεξε και σε αυτή την εγκυμοσύνη να εργαστεί μέχρι και την τελευταία στιγμή, αφού ανήμερα της 25ης Μαρτίου αποφάσισε να λείψει από το πόστο της, λίγες μέρες μόνο πριν γεννήσει. Η άνεση της παρουσιάστριας φάνηκε και από το γεγονός ότι ελάχιστα πράγματα άλλαξε στην καθημερινότητα και τις δραστηριότητές της. Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα την είχε απαθανατήσει λίγες μέρες νωρίτερα στο κομμωτήριο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι με το που γέννησε αμέσως μετά πήγε η μητέρα της, η κυρία Ζέτα, και ήταν πάντα κοντά της ο Μάικς ο Παντζόπουλος και μετά πήγε και η συμπεθέρα. Πήγε η κυρία Λιλίκα στο μεευτήριο να ευχηθεί εκεί και ήταν μια πολύ έτσι χαρούμενη ατμόσφαιρα όλοι μαζί. Θες να σου πω κάτι, Μωρέ, είναι πολύ ωραίο όταν γεννά σε πιο μεγάλη ηλικία, σε πιο όρημη, αυτό σε κρατάει και πιο νέο. Αυτό λέω, έκανε την καλύτερη δουλειά. Σε κρατάει πιο νέο, διότι όταν έχεις μωρό παιδί, είσαι πιο ενεργός. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και φύγουν από το σπίτι, παιδιά, αρχίζεις και βαραίνεις, αδειάζεις το σπίτι, είναι αλλιώς. Είναι και λίγο κούραση. Δηλαδή, για σκέψω τώρα, τέσσερα παιδιά, το καθένα την ανάγκη του άλλου. Σκέψω λίγο τι βοήθεια θα έχει όμως η Ελένη Μενεγάκη. Σκέψω τι βοήθεια θα έχει η Ελένη Μενεγάκη από τα άλλα, από τα τρία τα υπόλοιπα τα παιδιά. Αυτό θα είναι το μόνο. Θα την έχουν τη μικρή σαν κούκλα. Τώρα σκέφτομαι, εντάξει, εγώ σκέφτομαι και τα αδέρφια λίγο. Μόνο χαρά. Τα πολλά παιδιά τέλος. Τα πολλά παιδιά είναι χαρά. Και όποιος μπορεί πρέπει να τα κάνει. Αυτό είπε σωστή λέξη. Όποιος μπορεί πρέπει να τα κάνει. Όποιος μπορεί και αντέχει τσέπη του να κάνει παιδιά. Για ένα τρίτο ρε παιδί μου, έκλεισες. Δεν θέλεις. Θα έπρεπε να το έχω κάνει λίγο πιο νωρίς. Γιατί το να το κάνεις σε αυτή την ηλικία είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Σούνιο, εκεί όπου γίνονται τα γυρίσματα αυτές τις μέρες. Ήταν εκεί και ο Ανδρέας ο Γεωργίου και ο Θεοχάρης ο Ιωαννίδης και η Παυλίνα η Μαύρη και μίλησαν για όλα. Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο, αν θα υπάρξει τρίτος κύκλος για τον Μπρούσκο. Ποια πασίγνωστη αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός του παλιού καλού ελληνικού σινεμά ετοιμάζεται να κάνει guest στη σειρά. Και εντάξει, μάθαμε ποιες είναι οι γυναίκες στη ζωή του Ανδρέα Γεωργίου, αλλά και πώς αντιμετωπίζει τις αρνητικές κριτικές ο Θεοχάρης Ιωαννίδης. Ολέ, ολέ.
Στα παρασκήνια της καθημερινής σειράς Μπρούσκο στο Σούνιο βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας με την Κατερίνα Σουλιώτη να ανακρίνει τους πρωταγωνιστές και να μαθαίνει όλα τα μυστικά τους. Το Μπρούσκο αργότερα μας επιφυλάσσει πολλές ανατροπές. Έχουμε καινούργιες ιστορίες. Τώρα συζητάμε για τρίτη σεζόν. Θα σου πω μόνο κάτι όμως, ότι πολύ σύντομα έχουμε ένα πολύ ωραίο guest, πάρα πολύ ωραίο guest, από την αγαπημένη μας τη Μάρθα Καραγιάννη. Φιλιές στις παραλίες, εδώ, στο Σούνιο, τι έκανες εδώ με την κοπέλα, τι έκανες, τι τράβηκες, μια σαλάτα. Κατερίνα, ναι, με μια σαλάτα πήρα όλα τα φιλιά. Λοιπόν, εδώ... Τι νόσεις, εντάξει, μια χαρά. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω, καλώς ήρθατε στο Μπρούσκο στα γυρίσματα. Εδώ ζήσαμε τον παράνομο έρωτα. Έζησα και εγώ βασικά τον παράνομο έρωτα με τη γυναίκα του αδερφού μου. Ανδρέας Γεωργίου, Θεοχάρης Ιωαννίδης και Παυλίνα Μαύρη μας μιλούν για τις εξελίξεις στην επιτυχημένη σειρά. Το Μπρούσκο ήταν ένα στοίχημα που το ήθελα χρόνια, γιατί είχα μεγάλη αγάπη για την Κρήτη πάντα και ήθελα πάντα να παντρέψω αυτές τις δύο χώρες. Και επειδή είχε την ίδια επιθυμία και η σεναριογράφος μας, η Βάνα Δημητρίου, βρεθήκαμε στο σωστό χρόνο, στην κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος, με τους κατάλληλους ανθρώπους. Σμίξαμε όλοι μας την ενέργειά μας και βγήκε αυτό που βγήκε. Πιστεύεις ότι δεν θέλω να είσαι ευτυχισμένη? Νομίζεις ότι μπορώ να σου αρνηθώ κάτι? Το Μπρούσκο μας επιφυλάσσει περιπέτεια, έρωτα, πάντα έρωτα και ευαισθησία. Ζή! Ματέο, ζή! Όλγα, είναι καλά. Ναι. Μίλησα εγώ ίδιος με τον γιατρό. Καλά, πότε έγινε αυτό και εγώ δεν το κατάλαβα. Σήμερα. Ο Ανδρέας Γεωργίου μας μιλά για τις γυναίκες της ζωής του που δεν είναι άλλες από τη γιαγιά και την αδελφή του. Ενώ όταν η συζήτηση πηγαίνει στα προσωπικά, παίρνει την κατάσταση και το μικρόφωνο στα χέρια του. Ξέρω ότι έχεις μία γυναίκα στη ζωή σου. Τη γιαγιά σου. Το βλέπει το Μπρούσκο? Βέβαια. Και η γιαγιά μου το βλέπει και η αδερφή μου το βλέπει, που είναι επίσης η γυναίκα της ζωής μου. Όπως και όλη μου η οικογένεια. Μέσα στους guest είναι σε ρωτήσεις. Στην Ελευθερία, Ελευθερία θα τη δούμε. Τι είδαμε σε δικό σου σύριαλ? Βλέπεις τον Μπρούσκο? Βλέπω. Όχι πάντα, δεν προλαβαίνω. Πόσες μέρες ημέρα δουλεύεις? 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωραία. Τι, πιάπες, στο σπίτι υπάρχει κάποιος? Ο πατέρας του παιδιού μου, κατάλαβα. Δεν θες να μου απαντήσεις. Ωραία, πολύ ωραία ημέρα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, όπως λέει, δεν θέλει να απασχολεί τα μέσα με την προσωπική του ζωή. Ενώ δεν τον ενοχλούν ακόμα και οι αρνητικές κριτικές. Ξέρεις, άλλοι λένε ότι είσαι καλός ηθοποιός, άλλοι λένε ότι δεν είσαι. Μη πω όνομα και θίξω. Μακάρι να... Έχεις διαβάσει, ας πούμε, ότι μπορεί και να μην είσαι καλός ηθοποιός. Μακάρι να απασχολώ γενικά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι όλες οι κριτικές αποδεκτές και χαίρομαι γιατί μέσα και από αυτά δίνω και εξετάσεις και στον εαυτό μου. Η ηθοποιός Παυλίνα Μαύρη είναι και μητέρα δύο μικρών παιδιών, τα οποία αποχωρίζεται για λίγο αφού οι υποχρεώσεις των γυρισμάτων είναι πολλές. Είσαι καλή μαμά, τα προσέχεις πολύ, πηγαίνεις, ασχολείσαι, πόσο είναι? Νιώθω πολύ καλή μαμά, νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Ο ένας είναι 3,5, ο άλλος 1. Δεν τα πολύ χαίρομαι τελευταία με τα γυρίσματα, αλλά νομίζω είμαι πολύ καλή μαμά. Δηλαδή όσο χρόνο τον έχω, τον αφιερώνω. Βέβαια να πούμε και για τον τροχό της τύχης που ξεκίνησε εδώ στο Star, ότι έχει κάνει τεράστια επιτυχία. Δηλαδή για τα δεδομένα του καναλιού μας, γιατί πάντα τα νούμερα τηλεθέασης εξαρτώνται και από τη δυναμική του κάθε καναλιού. Δηλαδή, καμιά φορά παίρνουν, ας πούμε, μία σειρά η οποία παίζει στο Star και τη συγκρίνουν με μία σειρά που παίζει στο Mega. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να κάνει τα ίδια νούμερα, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία σειρά η οποία παίζει στον Αντένα, που πάει πολύ καλά, τον Μπρούσκο. Και έχουμε και ένα παιχνίδι που παίζει εδώ πριν το δελτίο μας. Για τα δεδομένα του Star, λοιπόν, στα νεανικά κοινά, ο τροχός της τύχης έχει κάνει τεράστια νούμερα. Νούμερα που η αλήθεια είναι ότι δύσκολα τα βλέπει κανείς, έτσι. Mm. Πολύ μεγάλα νούμερα, έχει τρομερή πορεία, έχει αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Και αρέσει και ο Πέτρος πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίος ο Μολυχρονίδης. Ναι. Και με το καλημέρα. Ο παιδιά, που να σας πω ότι ο Τυράντης είναι δικαίως το όλος που φοράει. Έτσι, έχει τεράστια συλλογή από Τυράντη το παιδί. Έχει πάρα πολλές. Ναι.
Λοιπόν, αφού μιλάμε για τηλεόραση, να σας κρατήσω στα τηλεοπτικά πρόσωπα και δεδομένα. Θα σας πω λοιπόν. Θυμάστε την Ευελίνα από το Big Brother, το τελευταίο Big Brother. Με την Άρα. Την Ευελίνα που ήταν κολλητή με την Άρα, μπράβο. Εγώ γιατί δεν τη θυμάμαι. Εντάξει, μπορεί να μην το βλέπει. Δεν θυμάμαι. Ήταν μια εκείνη η κοπέλα που έμπαινε στο δωμάτιο επικοινωνία. Όχι. Που και έκλαιγε συνέχεια. Αυτή είναι. Δηλαδή, όσο και αν μου περιγράφετε την κοπέλα αυτή και τη συμμετοχή στο Big Brother, το έχω στο Big Brother του Αλφα, παιδιά. Το τελευταίο Big Brother που ήταν πριν από λίγα χρόνια στον Αλφα. Στον Αλφα με τη Λούλα Κορομιλά. Το τελευταίο Big Brother που ζήσαμε πριν από 3-4 χρόνια. Κανονικότατο. Με live, με αποχωρήσει. Ότι έγινε τέτοιο Big Brother. Ότι το παρουσίασε η Ρούλα. Σαν να μην έχει γίνει στην τηλεόραση, έτσι. Κι όμως. Πολύ ωραίο κορίτσι. Πάρα πολύ. Έκανε και μόντελ μετά το παιχνίδι, λοιπόν. Το τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, ένα πρίξιμο στο μάτι, το οποίο τον έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Πηγαίνει σε νοσοκομεία, από χειρουργείο σε χειρουργείο και ακόμα δεν έχει διφώσει, με αποτέλεσμα να χάνει και πολλές δουλειές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν το πρόσωπό της είναι το εργαλείο της δουλειάς της και το όνομά της είναι τούμπανο, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της το κορίτσι. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες. Α, έχει πρόβλημα, ε. Μίλησε στο Μιχάλη Πλεμένο λοιπόν για τα λεπορία που περνάει η Ευελίνα Παρουζέλ. Το είδαμε βεβαίως το θέμα για πρώτη φορά στο Gossip TV και από εκεί το αναδείξαμε κι εμείς. Ο Νάσος νομίζω το έχει. Και να δούμε το βίντεο το οποίο έχει και πολλές πληροφορίες χρηστικές από ειδικό για το τι μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς από το πουθενά. Στο μάτι του. Στο μάτι. Εδώ και 2 μήνες η όμορφη Ευελίνα ζει έναν εφιάλτη, όπως υποστηρίζει. Ταλαιπωρείται από μια κύστη στο αριστερό της βλέφαρο, με αποτέλεσμα το μάτι της να πριστεί και να πονάει. Όπως λέει το μοντέλο, επισκέφθηκε δημόσιο νοσοκομείο και της είπαν πως θα φύγει σύντομα, βάζοντας το αληθές. Πήγα σε γιατρό σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και μου είπαν ότι δεν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι ένα λιπωματάκι, μια κυστούλα, οποία θα βγει με αληθές. Έχω πάει 2 φορές, μου έχουν δώσει 2 διαφορετικές αληθές, δεν έφευγε. Όμως το πρίξιμο δεν υποχωρούσε και τελικά, όπως μας λέει, οι γιατροί της είπαν να το αφαιρέσει. Η Ευελίνα, λόγω της δουλειάς της, πρέπει να προσέχει τόσο το σώμα της, όσο και το πρόσωπό της, και έτσι πήρε την απόφαση να επισκεφθεί πλαστικό χειρουργό για να κάνει την μικροεπέμβαση, καθώς ήθελε να είναι σίγουρη πως δεν θα της μείνει κάποιο σημάδι. Με το που άρχισε όμως την επέμβαση, ο πλαστικός της είπε πως δεν μπορεί να την ολοκληρώσει, καθώς χρειάζεται εξειδικευμένος γιατρός. Μου λέει, είναι πάρα πολύ κάτω, είναι κάτω από το μυς που έχει το βλέφαρο. Και μου είπε ότι πολύ απλά δεν μπορεί να το βγάλει. Σίγουρα, άμα η διάγνωση στην αρχή θα ήταν σωστή και θα το είχαμε γιατρέψει από την αρχή έτσι όπως πρέπει, δεν θα γινόταν αυτό που έγινε τώρα, ή θα μου άνοιγαν το μάτι μία φορά. Δηλαδή, τώρα είναι πρισμένο το μάτι, έχω χάσει κάποιες δουλειές, οποίες τις έχω κλείσει, και με περιμένει άλλο ένα χειρουργείο. Άμα θα με έβλεπες, θα έλεγες, εντάξει, μια όμορφη κοπέλα. Άμα όμως θα έδινες σημασία στις λεπτομέρειες, θα έβλεπες ότι κάτι δεν είναι καλά και λόγω αυτού έχασα και κάποιες δουλειές. Λογικό. Μορφώματα των βλεφάρων μπορεί να υπάρξουν πολλά. Από στεάτια, για παράδειγμα, τα οποία είναι επίσης ανώδυνα, τα οποία οφείλονται σε συσσόρευση λιπιδίων, κυρίως χοληστερόλης, υποεπιδερμικά, είτε άλλου είδους συχνά μορφώματα, τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με χαλάζια, όπου είναι ουσιαστικά κάποιες φλεγμονές σμιγματογόνων αδένων, οι οποίοι φυσιολογικά υπάρχουν στα βλέφαρα, και στο πάνω και στο κάτω βλέφαρο, και κρίνουν το σμίγμα τους στο μάτι, προκειμένου η διακριτική στη βάδα να είναι σε καλή κατάσταση. Συνήθως τα μορφώματα, όταν δεν είναι φλεγμονώδη, για αισθητικούς λόγους μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. Γενικά, πολλά πράγματα μπορούν να. Μπορούμε να τα αποκτήσουμε από τα make-up και τα λοιπά, πολλές μολύνσεις, και το έχω ζήσει και εγώ. Αυτό το πράγμα είναι από την κούραση, είναι από την αρρώστια. Αρρώστια λέμε τώρα από το κρύωμα που έχω κρυώσει και είχα ίωση. Ο καιρός περνούσε. Το πρίξιμο δεν υποχωρούσε σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι αψεγάδια στο το πρόσωπό της, για να μπορέσει να συμμετάσχει σε επιδείξεις μόδας και φωτογραφίσεις. Και η Ευελίνα Παρουζέλ έχανε δουλειές, μας λέει. Κλείνει το μάτι πιο πολύ και γινόταν πιο μικρό. Δηλαδή, ένα μοντέλο με ένα μάτι, ποιος θα το θέλει? Κανείς μάλλον. €10.000, μετρητά μετρητότατα. Νέος διαγωνισμός. Ξαναγέμισε η βαλίτσα μας από σήμερα. Και όλοι εσείς που παίρνετε για το μετρητό, έχετε και δώρο ημέρας, έχετε δώρο στο τέλος της εκπομπής. Το σημερινό μας δώρο είναι από το κοσμοτοπολείο Ιμάνογλου. Ό,τι πιο καλό γούστο έχω δει για το Πάσχα. Κοιτάξτε τώρα λαμπάδες. Λαμπάδες δεν σας τρελάνω. Αυτή εδώ πέρα είναι η μία.
με αυτό το υπέροχο κολλιέ σε φυστική χρώμα που κάνουν σαν κοράλια κάνουν αυτά εδώ, ε. Και μαζί με τη λαμπάδα αυτή παίρνετε αυτό εδώ το γούρι, το πασχαλινό. Ορίστε. Το. Με το αυγουλάκι. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι μαζί. Επίσης, έχουμε αυτήν εδώ τη λαμπάδα με αυτό εδώ το κολλιέ. Αυτό, πάρα πολύ όμορφο επίσης. Και το τέλειο πασχαλινό γούρι με τις κόκκινες τις χαντρούλες. Αυτό εδώ είναι. Να το. Επίσης, για το σπίτι σας, τα τέλεια κεριά, επίσης από το κοσματοπωλείο Ιμάνογλου, που θέλω να σας πω ότι αυτά τα κεριά μακάρι να μπορείτε να τα μυρίσετε. Αυτά τα κεριά όταν τα ανάψετε μέσα σε ένα χώρο, στο σαλόνι σας, στο δωμάτιό σας, πλημμυρίζει ο χώρος ολάκερος με τη μυρωδιά τους. Και επίσης αυτό εδώ το κασπό το ξαναγεμίζετε μετά με κεράκι, έτσι. Είναι πάργυρο, το γυαλίζετε, το γεμίζετε με κερί όταν τελειώσει. Δύο κεριά λοιπόν, 90, 11, 51, 51, 51 και δύο νικητές. Καλή επιτυχία σε όλους σας και διαφημίσεις. Λοιπόν, τώρα, μια 24χρονη κοπέλα συνελήφθη για τη δολοφονία ενός 33χρονου. Ο 33χρονος, πατέρας τριών παιδιών, είχε βρεθεί δολοφονημένος πριν από λίγους μήνες έξω από νεκροταφείο. Μαχαιρωμένος συγκεκριμένα. Η 24χρονη λοιπόν κοπέλα ομολόγησε ότι είναι εκείνη που δολοφόνησε με μαχαίρι τον γεροδεμένο 33χρονο πατέρα τριών παιδιών, γιατί όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, και αυτά είναι οι δικοί της ισχυρισμοί, γιατί η οικογένεια του θύματος αρνείται τα πάντα, όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, την βίαζε, την εξέδιδε και βίαζε και τις αδελφές της. Θα συνδεθούμε με το Μενίδιο που βρίσκεται ο Γιώργος Σόμπολος εκεί. Γιώργο. Ακριβώς, Τατιάνα, όπως τα είπες, αυτή είναι η κατάθεση της νεαρής κοπέλας. Στις αρχές Φεβρουαρίου, λοιπόν, οι αστυνομικοί είχαν βρει εδώ, στο χώρο που βρισκόμαστε, είναι ένας χώρος πάρκινγκ έξω από το νοικοταφείο Αχαρνών. Εδώ, λοιπόν, είχαν βρει τα ξημερώματα έναν νεαρό άνδρα, 33 ετών. Ξεκίνησαν οι έρευνες, ήταν μαχαιρωμένος, είχε χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες και μόλις πριν από λίγες ημέρες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ότι δράστης της επίθεσης είναι μια 24χρονη κοπέλα. Η κοπέλα αυτή προσήχθηκε στην αστυνομία, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Εκεί επιβεβαίωσε ότι όντως, ομολόγησε ότι όντως αυτή ήταν που μαχαίρωσε τον 33χρονο και υποστήριξε ότι καταρχήν είχαν σχέση για λίγους μήνες, για περίπου μισό χρόνο, και στη συνέχεια, ενώ της φερόταν πάρα πολύ καλά, στη συνέχεια την ανάγκαζε να εκδίδεται, την όθησε και στα ναρκωτικά μάλιστα, την έκανε περιστασιακό χρήστη ναρκωτικών. Αυτά πάντα υποστηρίζει η πλευρά της, σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε, η 24χρονη. Την ανάγκασε να κάνει περιστασιακή χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ μάλιστα τους τελευταίους μήνες, όπως πάντα ήδη υποστηρίζει, φέρεται να βίασε και την 22χρονη αδελφή της και την 20χρονη αδελφή της, τις άλλες δύο δηλαδή αδελφές της. Η ίδια μάλιστα ανέφερε πως λυτρώθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά, μετά το περιστατικό. Φυσικά φοβήθηκε πάρα πολύ να πάει στην αστυνομία και να καταγγείλει το θάνατο του 33χρονου. Οι αστυνομικοί βέβαια ψάχνουν τα όσα υποστηρίζει η κοπέλα, η 24χρονη.
Μελβούρνη, η οποία είναι σε αρκετά κακή κατάσταση. Προσπαθούν να επιβεβαιώσουν τα όσα έχει υποστηρίξει. Έχουν προχωρήσει σε αιτήματα άρσης κινητών τηλεφώνων για να μπορέσουν να δουν αν όντως ισχύουν τα όσα έχει πει. Ενώ καταθέσεις έχουν δώσει και θα συνεχίσουν να δίνουν μέλη του συγγενικού περιβάλλοντός της, αλλά και άτομα με τα οποία ερχόταν σε επαφή η κοπέλα αυτή. Η πλευρά, όπως είπες και εσύ, Τατιάνα, νωρίτερα, της οικογένειας του θύματος υποστηρίζει πως όλα όσα έχει καταθέσει έως τώρα η 24χρονη ανήκουν στις σφαίρες φαντασίας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τα έχει πει για να δικαιολογήσει το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται και το οποίο η ίδια μάλιστα ομολόγησε στους αστυνομικούς. Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε εδώ στο στούντιο την αδελφή της 24χρονης που ομολόγησε αυτή τη φρικτή δολοφονία. Μία από τις αδελφές. Πόσα αδέλφια είσαστε, κορίτσι μου? Πέντε. Είσαστε πέντε αδέλφια. Πόσα είσαστε κορίτσια και πόσα είσαστε αγόρια? Πέντε κορίτσια. Είσαστε πέντε κορίτσια. Είσαστε όλα κορίτσια. Μάλιστα. Και ζείτε στο Μενιδί. Εσύ πόσο χρονών είσαι, κορίτσι μου? 27. Η αλήθεια είναι ότι δείχνεις πολύ μικρότερη. Δηλαδή, αν με ρωτούσαν έτσι πατσικά, θα έλεγα ότι φαίνεσαι 17, 16 με 17. Είσαι όμως 27 ετών, έτσι. Ωραία. Η αδελφή σου είναι μεγαλύτερη από σένα, είναι μικρότερη? Είναι μικρή. Είναι η μικρή σου αδελφή? Η πιο μικρή από όλες είναι? Όχι. Υπάρχει και πιο μικρά, η μεσαία. Η αδελφή σου, λοιπόν, ομολόγησε ένα φρικτό έγκλημα. Η αδελφή σου είναι περίπου στο ύψος σου, είναι σαν και σένα? Όχι, είναι πιο κοντή. Πιο κοντή? Γιατί εσύ είσαι μικροσκοπική, είσαι μινιόν. Και η αδελφή σου ομολόγησε ένα έγκλημα εξαιρετικά βίαιο εναντίον ενός άντρα ο οποίος όλοι περιγράφουν ως μειώδη, γεροδεμένο, οικοδόμο, 33 χρονών, νέο άντρα, πατέρα τριών παιδιών. Το γνωρίζατε αυτόν τον άνθρωπο? Ναι, τον ήξερα. Ναι. Είχε απειλήσει στο παρελθόν και τις αδερφές μου. Τις είχε απειλήσει? Ναι, τις είχε απειλήσει ότι αν πούνε κάτι θα τις κάνει κακό. Αν πούνε κάτι, γιατί πράγμα ακριβώς? Τι σχέση είχατε με αυτόν τον άνθρωπο? Δηλαδή, άμα είχαν μια σχέση, δηλαδή ερωτική σχέση, ναι, μαζί του, ναι, και άμα τον παρατάγανε, ναι, θα τις απειλούσε. Θα έλεγα, θα έρθω στο σπίτι, θα σου κάνω κακό, το ένα το άλλο, χίλια δύο πράγματα. Εξήγησέ μου λίγο τον άνθρωπο αυτόν. Το θύμα. Πώς τον γνωρίσατε ως οικογένεια? Μου τον γνώρισε η αδελφή μου. Έκανε παρέα μαζί του. Ποια αδελφή σου? Η κοπέλα που κατηγορείται. Η κοπέλα. Η αλήθεια είναι ότι έχει ομολογήσει. Τώρα θα το συζητήσουμε κι αυτό. Αρχικά υπάρχει μια ομολογία της αδελφής, ναι, σου. Ναι, η ομολογία έγινε γιατί η αδελφή μου έπαιρνε κάποιες ουσίες. Η αδελφή σου ήταν υπό την επίρρεια ουσιών και, ναι, λες, γι' αυτό, ναι, ναι, ομολόγησε ότι το έκανε. Ναι. Μάλιστα. Εσείς, λοιπόν, γνωρίσατε, η αδελφή σου, η οποία κατηγορείται, σας γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο. Τον ήξερα και οι γονείς σου, ο πατέρας σου, η μητέρα? Όχι, όχι, όχι. Το γνωρίζετε μόνο τα κορίτσια? Μόνο τα κορίτσια. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν παντρεμένος με τρία παιδιά, το γνωρίζατε? Όχι, αυτό δεν το ξέραμε. Δεν το γνωρίζατε. Κάνατε παρέα με αυτόν τον άνθρωπο? Είχε κάποια από εσάς σχέση μαζί του? Μόνο με την κοπέλα που είναι φυλακή. Η 24χρονη αδελφή σου, λοιπόν, είχε, λες εσύ, σχέση ερωτική με τον 33χρονο? Ναι, ναι, ναι. Είχαν σχέση? Ναι. Και σας τον γνώρισε κάποια στιγμή? Πόσο καιρό είχαν σχέση? Ήταν χρόνια, θα πω, αρκετά χρόνια. Ή τουλάχιστον πόσο καιρό γνωρίζεις εσύ ότι είχαν σχέση, γιατί... Εντάξει, δεν μου πολύ μίλαγε η αδερφή μου. Ναι. Για ένα διάστημα. Ναι. Γιατί κάτι της είχε κάνει αυτός και είχε απαλλαχτεί, είχε φύγει από αυτόν. Ναι. Είχε όμως, λες, αρκετά χρόνια γνώριζε αυτόν τον, ναι, άνθρωπο. Ναι, αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια και είχαν κάποια σχέση? Ναι. Ναι. Τι σχέση ήταν αυτή? Γιατί η αδελφή σου είπε ότι τον σκότωσα γιατί βίαζε τις αδελφές μου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τον σκότωσα γιατί με έριχνε στην πορνεία. Δηλαδή, αυτό, ναι, ισχύει για την πορνεία. Ό,τι τι. Ότι την έβγαζε την να αδελφή φέρνει, σου. Ναι, για να του φέρνει χρήματα αυτού, για να περνάει αυτός καλά. Αλλά για βιασμό, για κάτι δεν ισχύει. Την ισχύει, λες, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έριχνε την αδελφή σου στην πορνεία, αυτό ισχυρίζεσαι? Ναι. Ναι, γιατί αυτό μου το είχε πει η ίδια. Θέλεις να μου πεις ακριβώς
τι είχε ισχυριστεί η αδελφή σου. Ναι. Για εξήγησέ μου. Ήταν μαζί του, με αυτόν. Ναι. Και έτσι λέω, μου λέει θα το παντρευτώ, θα το κάνω. Και έμαθα μετά από λίγο καιρό ότι την έβγαζε και έκανε το ένα και το άλλο. Σου έλεγε ότι θα τον παντρευτεί. Πώς θα τον παντρευόταν αφού ήταν παντρεμένος με τρία παιδιά. Έτσι της έλεγε αυτός. Ναι. Η αδελφή σου πώς δέχτηκε να εξωθηθεί στην πορνεία, δηλαδή πώς δέχτηκε να βγει στην πορνεία, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν κάποιος σου πει ότι εγώ θέλω να σε πλασάρω, ας πούμε, και να σε βγάλω στην πορνεία, σε πλασάρω σε άλλους άντρες επί χρήμαση, δεν σημαίνει ότι μια κοπέλα το κάνει κιόλας. Ναι, εννοείται. Έλα, Ελένη μου, θέλεις να έρθεις και εσύ μέσα στο στούντιο, σε παρακαλώ. Να την καλωδιώσετε να έρθει και η Ελένη, αν γίνεται. Η Ελένη Κοτέ που έχει κάνει το ρεπορτάζ, γιατί μόλις ήρθε και εκείνη στο στούντιο. Για πες μου, κορίτσι μου, πώς ακριβώς η αδελφή σου δέχτηκε να κάνει κάτι θέμα τέτοιο. Θέμα ουσιών. Η αδελφή σου είναι εξαρτημένη. Τις ουσίες τις παρήχε ο άνθρωπος που σκότωσε, αυτός της έδινε τις ουσίες. Αυτός. Και δεν τον σκότωσε αυτή. Δεν τον σκότωσε αυτή. Και λες ότι ο μοναδικός λόγος που ομολόγησε είναι... Βάσει ουσιών. Εξαιτίας των ουσιών. Εσείς ως οικογένεια, οι αδελφές της, οι γονείς σας, είχατε κάνει κάποια προσπάθεια για να βοηθήσετε την αδελφή σου, δηλαδή να σταματήσει να έχει σχέση με έναν άνθρωπο που αν... Ναι, πολλές φορές. Λέτε εσείς ότι είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ναι, πολλές φορές την είχαμε βοηθήσει. Έλα λίγο, Ελένη μου, έλα και εσύ να με βοηθήσεις που έχεις κάνει το ρεπορτάζ, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα έγινε γνωστό, τώρα ήρθαμε και σε επικοινωνία μαζί σας. Ναι, μπήκαμε λίγο. Έλα. Γεια σας. Λοιπόν, καλησπέρα. Πώς ακριβώς εσείς προσπαθήσατε να τη βοηθήσετε, δηλαδή η μητέρα σου, ο πατέρας σου... Αυτό που μας έλεγε ναι. Και η οικογένεια που κάναμε και το ρεπορτάζ, η εκπομπή μία που πήγε ναι. Στο σπίτι της κοπέλας, και είχε κακό παρελθόν η οικογένεια με αυτόν τον 33χρονο, ναι. Ωστόσο ουδέποτε τους τον είχαν ενοχλήσει. Ναι. Υπήρχαν κάποιοι, πώς το λένε, η οικογένεια, υπήρχε ένας βιασμός, δύο βιασμοί, κάποιων μικρότερων παιδιών, ωστόσο δεν θέλαν ποτέ να μπλέξουν. Τι θα πει μικρότερων παιδιών, για τι ηλικίες κοριτσιών. Τότε ήταν ανήλικα τα κορίτσια αυτά, αλλά ουδέποτε το είπανε. Για να μην μπλέξουν, όπως λίγο... λένε. Ναι. Αυτά ποιος τα ισχυρίζεται ότι υπήρχαν βιασμοί μικρότερων κοριτσιών και... Σας είπα και πριν... Ποιος τα λέει αυτά? Η αδερφή μου τα ισχυρίστηκε στην αστυνομία. Αλλά υπό την επίρρεια ουσιών, όμως ναι, αυτό δεν έχει συμβεί. Δεν νομίζω. Ότι δεν έχει συμβεί, λέει η οικογένεια μετέπειτα. Το αναιρεί η οικογένεια. Αλλά πιστεύω ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από την όλη υπόθεση. Πάντως αυτό που μας έλεγε και η οικογένεια είναι ότι η κοπέλα μπορεί να φοβήθηκε, να πιέστηκε και να ομολόγησε πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην ισχύουν. Επίσης αυτό που ισχυρίζεται η οικογένεια είναι ότι η κατηγορούμενη έχει τελειώσει μόλις το δημοτικό. Δεν είναι σε θέση χωρίς την παρουσία δικηγόρου να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Εσείς έχετε πάει σχολείο τα παιδιά και μέχρι ποια τάξη? Ποια τάξη έχω πάει εγώ? Εσύ έχεις τελειώσει το σχολείο? Μέχρι το γυμνάσιο. Μέχρι το γυμνάσιο όλα τα κορίτσια έχετε πάει μέχρι το γυμνάσιο? Όχι. Κάποια από τα κορίτσια έχετε πάει, έτσι. Ναι. Και τον άνθρωπο αυτό πού τον γνωρίσετε? Ήταν εκεί στη γειτονιά σας, στο περιβάλλον σας? Αυτός ζούσε πίσω από το νεκροταφείο. Ναι. Είχαν τότε κάτι κοντέρνη, κάτι λιώμενα εκεί. Ναι. Και είχε πάρει ένα σπίτι και μάλιστα δεν ζούσε μόνος του, ζούσε με μια κοπέλα. Αυτός. Έμενε τότε, ήταν γείτονας, να συμπληρώσω εγώ από την, οικογένεια, ήταν γείτονας. Και έτσι το γνώρισαν και κάναν στην αρχή παρέα, το γνώρισαν από κάποιους θείους. Ουδέποτε όμως είχαν τις πολύ στενές σχέσεις, αυτό που θα λέγαμε. Δεν ήταν οικογενειακός φίλος, ένας γείτονας που το γνώριζαν. Το τι είχε συμβεί από εκεί και πέρα. Συγγνώμη, η κοπέλα... τα τρία παιδιά ήταν... Είχε ή δεν είχε τρία παιδιά ο άνθρωπος αυτός? Δεν γνωρίζω, από ό,τι γνωρίζω. Δεν ξέρουμε από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει.
Συζούσε με μία κοπέλα στην αρχή, είχε κάνει ένα παιδί, δεν ήταν παντρεμένος όμως, και μετά είχε μία δεύτερη σύζυγο, με την οποία είχε αποκτήσει άλλα δύο παιδιά. Είναι πατέρας, ήταν πατέρας τριών παιδιών. Το θύμα είναι μεγαλόσωμος, είναι γεροδεμένος, είναι δυνατός άντρας. Πώς είναι? Για το παλικάρι λέτε. Ναι, που σκοτώθηκε. Το νεκρό, το θύμα, ναι. Ναι, ήταν γεροδεμένος. Ήταν ψηλός, ναι, ήταν δυνατός. Ναι, ναι. Όπως μας το παρουσιάζουν, είναι ήταν γεροδεμένος και πολύ ψηλός. Πολύ ψηλότερος, μάλιστα, από την 24χρονη κατηγορούμενη. Καλά, τώρα βλέποντας την αδελφή της που λέει ότι είναι και πιο μικροσκοπική η κατηγορούμενη, εδώ η εικόνα είναι ένα, πώς να το περιγράψω τώρα, ένα μινιόν, ας το πούμε, μικροσκοπικό, έτσι, μινιόν κοριτσάκι, το οποίο φαίνεται και πολύ μικρό, άσχετα αν είναι 27 χρονών, που προκαλεί αίσθηση, είναι η αλήθεια, πώς ακριβώς κατάφερε με μαχαίρι. Με μαχαίρι για να το σκοτώσει. Με μαχαίρι. Με τέτοιο βίο τρόπο. Για ποιο λόγο είχε πάει στο νεκροταφείο καθόλου και το βράδυ δεν είχε πάει να τον συναντήσει? Όχι, δεν είχε πάει. Δεν είχε πάει ποτέ? Όχι, γιατί ήταν στο σπίτι. Πού ήταν όταν τη συλλάβαν, πώς τη συνέλαβε η αστυνομία? Η αστυνομία δεν ήρθε να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Απλά πιάσανε τη μητέρα μου και της είπαν ότι πρέπει να έρθει μαζί μου, λέει, γιατί κάναμε λάθος, λέει, τα στοιχεία για μια τσιγκάνα. Ναι. Και έτσι την πιάσανε. Και κάπως έτσι πιάσανε την... Την Ελένη. Την αδελφή σου. Σε πρώτη φάση κλήθηκε, ναι, από την ασφάλεια να καταθέσει η μητέρα. Από ό,τι μας είπε η ίδια, την πίεσαν μήπως ξέρει κάτι, να ομολογήσει κάτι για το φόνο, η οποία, ναι, βέβαια δεν ήξερε κάτι. Και στη συνέχεια κλήθηκε και ο πατέρας και η 24χρονη στην ασφάλεια και με τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η αστυνομία προφυλάκησε την 24χρονη. Πάντως, η αδελφή σου είπε όχι μόνο αναλυτικά ότι τον σκότωσε και περιέγραψε και πολύ αναλυτικά, με δύο μαχαιριές πρώτα πίσω στην πλάτη, μετά μία μαχαιριά στο λαιμό, μετά στο μυρό, περιέγραψε πώς τον σκότωσε, ότι είχε πάρει ένα μαχαίρι από το σπίτι, ότι πήγε σε ραντεβού μαζί του, ότι την πίεζε να την εξέδιδε, ότι είχε βιάσει δύο κορίτσια από εσάς ακόμα. Δηλαδή είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και μάλιστα στο τέλος της απολογίας της είπε ότι ανακουφίστηκα που τον σκότωσα, είπε στους αστυνομικούς συγκεκριμένα. Ανακουφίστηκα γιατί βασάνιζε την οικογένειά μου και απειλούσε την οικογένειά μου και βίαζε τις αδελφές μου. Δηλαδή, γιατί το λέω? Γιατί από χθες που έχει βγει η είδηση και έχει προβληθεί στα δελτία ειδήσεων και στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, ο τίτλος μόνο της είδησης και όσα ισχυρίζονται δημοσιογράφοι από τις πληροφορίες από την αστυνομία είναι πολύ συγκεκριμένες και, ας το πούμε, δεδομένες. Ότι η αδελφή σου είπε ότι ανακουφίστηκε γιατί βίαζε και κάποιες από εσάς. Ήταν θέμα ουσιών. Η αδελφή μου παίρνει ουσίες. Να συμπληρώσω ότι αυτό που λένε και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, ότι ουδέποτε θα πίστευαν ότι αυτό το 24χρονο κορίτσι από το σωματότυπό της, τη λεπτότητα, το σωματότυπο, δεν θα έδειχνε ποτέ ένα βίαιο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να σκοτώσει με τέτοιο τρόπο έναν 33χρονο που τον περιγράφουν ως γεροδεμένο, ως ψηλό. Βέβαια, κάτι άλλο, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εσύ μίλησες και με μία από τις αδελφές. Μίλησα με μία από τις αδελφές. Η οποία ισχυρίστηκε ότι όντως τη βίαζε. Τη βίασε μία φορά, είπε η αδερφή, 21 σήμερα. Ισχυρίστηκε ότι την είχε βιάσει 21 σήμερα όταν ήταν, ανήλικη. Όταν ήταν 15. Αλλά από τότε η οικογένεια, επειδή φοβόταν, είναι άνθρωποι που δεν μπλέκουν, δεν θέλουν γενικά να μπλέκουν και δεν το είχαν καταγγείλει ποτέ. Και ακόμη και σήμερα πιστεύω ότι φοβούνται αυτό το γεγονός. Ότι μπορεί να συνδυαστεί ο βιασμός ενδεχομένως με τη δολοφονία. Το κίνητρο. Αυτό που μιλάμε είχε γίνει πριν 6 χρόνια. Πριν 6 χρόνια. Είχε γίνει πριν 6 χρόνια,
Αλλά η αδερφή μας δεν μας είπε ποτέ τίποτα. Δεν το είχε πει και το ομολόγησε και αργότερα. Το ομολόγησε όταν μόλις πέθανε το παλικάρι. Να δούμε λίγο ένα βίντεο που έχει μιλήσει και η αδελφή σου που βιάστηκε από... ισχυρίζεται μάλλον ότι βιάστηκε από αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνη ζούσε έναν εφιάλτη, όπως είπε, τα τελευταία δύο χρόνια. Και εκείνο, σύμφωνα με την αστυνομία, έπεσε νεκρό στο χώμα από το μαχαίρι της. Μια απίστευτη ιστορία δολοφονίας έρχεται στο φως έπειτα από την ομολογία μιας 24χρονης γυναίκας για τη σχέση της με 33χρονο από την Ηλία. Όλα άρχισαν, σύμφωνα με την ίδια, πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν ο σκληρός της περιοχής της έδειξε ενδιαφέρον και τη φλέρταρε. Σύντομα, όπως είπε, έπεσε στα δίχτυα του ερωτά του, χωρίς όμως να γνωρίζει τι θα ακολουθούσε. Τους πρώτους 6 μήνες πίστευε πως είχε βρει τον άντρα της ζωής της. Έπειτα, ο 33χρονος άρχισε να την ψιλοκοπά, όπως η ίδια υποστήριξε στην ομολογία της, ενώ παράλληλα τη βίαζε, προκειμένου να την προετοιμάσει για το δρόμο της πορνείας. Την είχε κάνει πόρνη, τη βίαζε και την έδινε σε πελάτες, παίρνοντας ο ίδιος τα χρήματα. Είχε βιάσει και τις δύο τις αδερφές, ενώ παράλληλα τρομοκρατούσε και απειλούσε την οικογένειά της. Εσείς τον ξέρετε αυτόν τον 33χρονο? Εγώ καλά όχι. Απλώς είχε κάνει πάρα πολύ κακό. Σε όλους μας. Τι εννοείς κακό? Κακό. Δηλαδή, έλεγε εμένα ότι θα με πάει στη... Είχε σκίσει αυτός και έλεγε ότι θα με πάει εκεί, στη σκίση του. Και δεν με πήγε εκεί και με πήγε και με βίασε. Δηλαδή ήρθε με πρόφαση να σε πάει να γνωρήσεις την γυναίκα του, ας πούμε? Όχι, ήθελε να με πάει εκεί, σε αυτήνα. Και μου είπε ψέματα, δεν με πήγε εκεί. Και μπήκε την ευκαιρία, μου είπε ψέματα και δεν με πήγε εκεί. Και πού σε πήγε? Με πήγε στο βουνό πάνω. Και ξέρετε. Εσύ πόσο χρονών ήσουν τότε? Ήμουνα μικρή, ήμουνα στα 15. Ανήλικη. Ναι. Και τώρα είσαι? Είμαι... στα 21. Παράλληλα, και όπως ισχυρίστηκε, ακόμα και ο πατέρας προσπάθησε να τη σώσει από τα χέρια του 33χρονου. Είχε προσπαθήσει να φύγει από τα χέρια του, αλλά αυτός την τρομοκρατούσε, την απειλούσε και την ξυλοκοπούσε, ενώ παράλληλα απειλούσε ακόμα και τον πατέρα της αλλά και τις αδερφές της. Είχε κάποια σχέση μαζί του? Είχε κάποια σχέση μαζί του, η οποία τσακωνόταν, τη χτυπούσε πολλές φορές, θέλε λεφτά να του βρει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ζητούσε να του βρει τα λεφτά. Το μοιραίο ραντεβού έμελε να είναι το περασμένο Φλεβάρι στις 4 του μήνα. Εκείνο το απόγευμα, ο ψηλός και σωματώδης, σύμφωνα με τις περιγραφές 33χρονος, πήγε στο σπίτι της κοπέλας στο Μενίδη και της χτύπησε την πόρτα. Ο λόγος της επίσκεψής του δεν ήταν άλλος από την επαναφορά της 24χρονης, όπως είπε ίδια, στην κατάθεσή της στο δρόμο της πορνείας. Φέρεται να της είπε πως είχε βρει πελάτη που πλήρωνε καλά για να βρεθεί ερωτικά μαζί της. Έπειτα από 10 λεπτά, τη ζήτησε να βρεθούν στη μάτρα του νεκροταφείου, προκειμένου να τη μεταφέρει, όπως υποστήριξε, στο ερωτικό ραντεβού. Όταν τελικά οι δυο τους συναντήθηκαν, ο 33χρονος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, την ξυλοκόπησε προκειμένου να τη συνετίσει και να τη μεταφέρει τελικά στον πελάτη. Εκείνη τη στιγμή, η 24χρονη, με ένα μαχαίρι που είχε πάρει από το σπίτι της και το είχε κρύψει στη τσέπη της, το χτύπησε δύο φορές την πλάτη, άλλες δύο στη θωρακική χώρα και τέλος του κατάφερε ένα ακόμη χτύπημα με το μαχαίρι ψηλά στο μυρό. Με αποτέλεσμα, ο 33χρονος να αφήσει εκεί την τελευταία του πνοή. Λένε ότι ομολόγησε η... Γιατί πιστεύετε ότι ομολόγησε? Μπορεί να φοβάται. Και να φοβάται, δηλαδή, μπορεί να ξέρει κάτι και να φοβάται να μιλήσει. Μήπως φοβάται για μας, για την οικογένειά της και φοβάται να μιλήσει. Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες που παίρνουμε στο Μενίδη. Να συμπληρώσω ότι on camera, βέβαια, δεν θέλουμε να θίξουμε τα στοιχεία κανενός, ούτε να προσβάλλουμε και να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματα των θυμάτων. Η μία από τις αδερφές μας είπε ότι όντως είχε πέσει θύμα βιασμού στα 15, όταν ήταν ανήλικη. Βέβαια, το είπε αργότερα. Αν και το ήξερε, κάποια στιγμή το έμαθε και η οικογένεια, που δεν ποτέ σκέφτηκαν να ενεργήσουν εμβρασμό ψυχής και να σκοτώσουν τον 33χρονο. Και μάλιστα αυτό που λένε πλέον είναι ότι τόσα χρόνια μετά δεν θα μπορούσαν να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Για ποιο λόγο να τον σκοτώσουν τόσα χρόνια μετά? Θα μπορούσαν να το είχαν κάνει τότε που το έμαθαν. Και επίσης, από ό,τι μας έλεγε και η μητέρα της 24χρονης,
το βράδυ της δολοφονίας, η 24χρονη είχε πάει σε μια δουλειά με το θείο της και επέστρεψαν σπίτι γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ. Δεν ήταν στην περιοχή κοντά. Μάλιστα. Και γι' αυτό και δεν πιστεύουν λοιπόν, ότι είναι... Είναι πάρα πολύ περίεργη ιστορία πάντως. Πολύ περίεργη ιστορία αυτή. Πάρα πολύ. Έχει ομολογήσει η 24χρονη. Θα βάλουμε εμείς ένα ερωτηματικό, εφόσον το αρνείται η οικογένειά της αυτή τη στιγμή. Λέει ότι το κορίτσι είναι χρήστης, είναι αδύνατο να έχει σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα. Λοιπόν, κουβεντιάζουμε αυτή την ομολογία σοκ μιας 24χρονης από το Μενίδη, η οποία είπε στην αστυνομία ότι σκότωσε έναν 33χρονο άνδρα, πατέρα τριών παιδιών, γιατί όπως ισχυρίστηκε, βίαζε τις εκείνη και τις αδελφές της και τις εξωθούσε στην πορνεία. Ο άνδρας είχε βρεθεί δολοφονημένος, μαχαιρωμένος, έξω στην περιοχή του νεκροταφείου, εκεί στο δεύτερο κημητήριο του Δήμου Αρχαρνών. Εκεί είχε βρεθεί ο άνθρωπος αυτός, θανάσιμα τραυματισμένος. Είχε βρεθεί νύχτα, στις 4 Φεβρουαρίου, έξω από την περίφραξη του κημητηρίου. Είχε τραύματα στο σώμα, μάλιστα η αδελφή σου... Δείχνουμε την Ελένη. Η αδελφή σου, λοιπόν, ισχυρίστηκε ότι μετά από κάποια έντονη λογομαχία που είχε με τον άνθρωπο αυτό, με ένα ραντεβού που είχαν εκεί, και μετά από κάποιο δεσμό που διατηρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, πήρε, λέει, ένα μαχαίρι και αποφάσισε να τον σκοτώσει για προσωπικούς λόγους στην ουσία, γιατί βίαζε τις αδελφές της και την εξωθούσε στην πορνεία. Ο Γιώργος ο Σόμπολος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Α, είναι link. Σε link. Γιώργο! Να σε ρωτήσω κάτι. Βρέθηκε μαχαίρι στον τόπο του εγκλήματος, βρέθηκε το όπλο, το μαχαίρι ή όχι? Από όσο γνωρίζω, όχι. Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες από ό,τι ξέρω μετά για να βρουν το όπλο του εγκλήματος, δεν το είχαν βρει. Γιώργο, εκτός από την ομολογία της κοπέλας, που η οικογένειά της λέει ότι είναι εξαρτημένη από ναρκωτικά και δεν... λέει την αλήθεια, ότι αναγκάστηκε από την αστυνομία να πει αυτά τα πράγματα. Εκτός από την ομολογία της 24χρονης, υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που την συνδέει με την δολοφονία? Προς το παρόν, αυτό που έχουν ταυτοποιήσει αστυνομικοί είναι τις κινήσεις της εκείνο το βράδυ, που φαίνεται, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, να επιβεβαιώνουν ότι ήταν εδώ στο σημείο της επίθεσης. Από εκεί πέρα, σας είπα ότι περιμένουν από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να ανοίξουν τα τηλέφωνα που έχει η ίδια και κάποιων άλλων ατόμων, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν από το στίγμα, αλλά ίσως και από μηνύματα ή και κλήσεις εκείνο το επίμαχο βράδυ, να μπορέσουν να αντλήσουν κάποια παραπάνω στοιχεία. Δυστυχώς, από κάμερες της περιοχής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο, δεν υπάρχουν εδώ κοντά εταιρείες που να έχουν κάμερες που να μπορούν να δείχνουν προς το σημείο που συνέβη το περιστατικό, ούτε από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής βρέθηκε κάτι που να μπορέσει να βοηθήσει στις έρευνες. Προς το παρόν στηρίζονται μόνο στην μαρτυρία της κοπέλας. Είπε ακριβώς πώς έχει γίνει και πού τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα, και αυτό επιβεβαιώθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία είχε γίνει τότε, όταν είχε βρεθεί στις αρχές Φεβρουαρίου νεκρός ο 33χρονος. Μόνο και μόνο αυτό το στοιχείο ήταν αρκετό για τους αστυνομικούς. Και από εκεί πέρα γίνονται και έρευνες για να βρεθούν επιπλέον στοιχεία για τους αστυνομικούς. Είναι δεδομένο ότι πρόκειται για την γυναίκα η οποία μαχαίρωσε τον 33χρονο. Να συμπληρώσω βέβαια ότι η 24χρονη, η οικογένεια της 24χρονης, μένει εκεί κοντά, δίπλα στο νεκροταφείο. Μένετε οπότε δίπλα, και το πέρασμα. Συγγνώμη, πότε ήρθε και έμεινε δίπλα σας ο συγκεκριμένος, γιατί μου έχει έλεγες... Έχει κάτι χρόνια. Έμενε πριν καιρό κοντά. Εδώ και χρόνια ήρθε και έμεινε δίπλα σας, γιατί μου έλεγες στο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν το είπες στον αέρα, ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν από τότε που ήρθε να μείνει δίπλα στο σπίτι σας. Ναι, πριν 6 χρόνια. Πριν 6 χρόνια. Κάπως έτσι γνωρίστηκε με την αδελφή σου. Και εγώ επαναλαμβάνω ότι εκείνος λέει η αδελφή σου ότι την εξωθούσε στην πορνεία. Εκείνη γιατί και πώς δεχόταν να συνευρίσκεται με άλλους άντρες? Την απειλούσε, τη χτύπαγε.
και της έλεγε ότι αν δεν το κάνεις αυτό θα πάω να κάνω κακό στο σπίτι σου, χίλια δυο πράγματα. Και η οικογένεια δεν πιστεύει ότι η κόρη τους, η 24χρονη, έχει κάνει το έγκλημα. Το λέει συνέχεια γιατί έχουν γίνει διάφορα τα τελευταία 6 χρόνια. Μεταξύ αυτών και οι δύο βιασμοί των κοριτσιών. Την εξωθούσε στην πορνεία, τη χτύπαγε, την κακοποιούσε. Ωστόσο, τόσο 6 χρόνια τώρα δεν είχε αντιδράσει. Αυτά βέβαια είναι όλοι ισχυρισμοί της οικογένειας. Ναι, να το συμπληρώσουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, το δικηγόρο της οικογένειας. Κύριε Μαρακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πάρα πολύ περίεργη ιστορία αυτή. Είναι λίγο μυστήριο, δηλαδή παρά την ομολογία της κοπέλας, είναι μυστήριο και μυστήριο αποτελεί και πώς κατάφερε μια μικροσκοπική, μικροκαμωμένη γυναίκα με μαχαίρι να καταφέρει έναν γεροδεμένο άντρα εκεί έξω από το κημητήριο. Το θέτετε πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι εγώ την κατηγορουμένη, την εντολέα μου δεν την έχω δει ακόμα διαζώσεις. Έλαβα εντολή σήμερα νωρίς το πρωί, βρισκόμουν σε δικαστήριο εκτός Αθηνών. Έχουν μιλήσει μαζί της, όπου κρατείται στη Γαδά, συνεργάτες μου. Και αυτό που πρέπει να σας μεταφέρω, αφού έχω μελετήσει όσα έχουν τεθεί υπόψη μέχρι τώρα, πρόσβαση στη δικογραφία δεν είχα ακόμα. Οπότε δεν γνωρίζω και για αυτή την προσπάθεια που γίνεται για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, όπου πιθανότατα θα δώσει φως και αποχρώσεις ενδείξεις για το αν βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο, ποιες ώρες, με ποιες συσκευές και τι ακριβώς συνέβη. Διότι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι η κοπέλα συνδέεται με τη συγκεκριμένη πράξη μόνο από την ομολογία της, η οποία όμως έγινε προανακριτικά, δηλαδή έγινε στους αστυνομικούς όταν συνελήφθη και όπως η ίδια σήμερα στην ανακρίτρια δήλωσε, βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών πρώτον και δεύτερον ένιωθε πολύ πολύ σοβαρή την απειλή εάν δεν ομολογούσε κάτι ή δεν έδινε κάποιο στοιχείο στην αστυνομία τουλάχιστον σε εκείνη τη χρονική στιγμή η ίδια, ότι αυτό θα το επιβαρύνονταν οι δικοί της, οι γονείς της ή τα αδέρφια της. Αυτό είναι που επικαλείται τώρα και αυτό είναι και που δηλώνει τώρα, δηλαδή αθώα. Συνεπώς εγώ δεν θα μπορούσα να πω τίποτα άλλο εκτός από αυτό και φυσικά θα περιμένουμε κι εμείς να επιτεληθεί η έρευνα, η οποία θα είναι χρήσιμη και για μας βεβαίως, αλλά και για τις αρχές. Μάλιστα. Κύριε Μαρακάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Ελένη την Κοτέ, αλλά και την καλεσμένη μας, η οποία ήρθε εδώ στο στούντιο παρά τις δύσκολες στιγμές που περνάει η οικογένειά της και η αδελφή της. Βέβαια, ακόμη πιο δύσκολες στιγμές περνάει η οικογένεια του θύματος. Μια οικογένεια που κλαίει τον άνθρωπό της. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα αλλάξουμε θέμα, θα πω το διαγωνισμό. Λοιπόν, 10.000 ευρώ μετρητά. 10 χιλιάρικα τα οποία ξεκινούν από τώρα. Ξεκινά ο διαγωνισμός από σήμερα. Μαζί με καταπληκτικά δώρα από τον Ιμάνογλου. Έχουμε λαμπάδες που φέρουν πάνω ωραία κοσμήματα, κολιέ. Βλέπετε, είδατε μόλις σε φυστική χρώμα. Την άλλη η οποία έχει αυτά τα πολύ ωραία έτσι πολύχρωμα κόκκινα επάνω. Βλέπετε τα γούρια που έχουν αυγουλάκια κρεμαστά με ωραίες χαντρούλες, αλλά και αρωματικά κεριά σε πάργυρα κασπό. 90-11-51-51-51 Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους. Και θα συνεχίσουμε με το θέμα της αεροπορικής τραγωδίας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο βγήκαν πάρα πολλά στοιχεία στη δημοσιότητα για την ζωή, την ασθένεια του δράστη. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης ο Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δούμε ένα βίντεο με τα όσα πληροφορηθήκαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό, τα όσα απίστευτα πληροφορηθήκαμε, γιατί εκτός από σοβαρή ψυχική πάθηση,
ο δράστης φαίνεται να έχανε και την όρασή του. Δηλαδή, και ψυχασθενής και τυφλός. Για το κουφός δεν μας είπαν ακόμα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που βγαίνουν στο φως με τα πολλά ψυχολογικά και όχι μόνο προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Ανδρέας Λουμπίτς, ο συγκυβερνήτης που σκόρπισε το θάνατο στις Γαλλικές Άλπεις, ρίχνοντας εσκεμμένα το μοιραίο Airbus. Πληροφορίες αναφέρουν πως ακόμα και οι γονείς του γνώριζαν για τα προβλήματά του. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, κατά τη διάρκεια της ανάκρισής τους, η μητέρα του Ανδρέα Λούμπιτς έκλαιγε συνεχώς και είπε πως ο γιος της δεν ήταν καλά και πως είχε όντως προβλήματα. Ο δήμαρχος στην περιοχή όπου έμεναν οι γονείς του αναφέρει πως οι ίδιοι είναι συντετριμμένοι και κυρίως ο πατέρας του θα κουβαλάει μια ζωή ένα μεγάλο βάρος. J'ai pu mesurer toute la détresse du père du copilote qui on a l'impression que cet homme porte toute la catastrophe de cette tragédie sur les épaules. Voilà, il est là, je l'ai vu évoluer devant la stèle et c'est un homme en pleine détresse. Αυτό είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο 8 χρόνια πριν, όταν ο μοιραίος πιλότος, ο άνθρωπος που έστειλε στο θάνατο 149 ψυχές, μάθαινε να πετάει, λίγο πριν διακόψει την εκπαίδευσή του για ψυχολογικούς λόγους. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι γυρισμένο το 2007 και ο Ανδρέας Λούμπιτς ήταν τότε 20 ετών. Η γερμανική Bild με τίτλο «Τα άρρωστα κίνητρα του πιλότου του θανάτου» παραθέτει τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τα όσα κατέγραψε το μαύρο κουτί των συνομιλιών στο πιλωτήριο τα τελευταία 10 λεπτά πριν το Airbus καρφωθεί στη βουνοπλαγιά των Γαλλικών Άλπαιων. Στην αρχή ακούγεται ο κυβερνήτης να απολογείται στους επιβάτες για την 26-λεπτη καθυστέρηση στην απογείωση από τη Βαρκελόνη. Για 20 λεπτά οι δύο πιλότοι συνομιλούν. Ο συγκυβερνήτης Ανδρέας Λούμπιτς λέει στον κυβερνήτη να πάει στην τουαλέτα όποτε θέλει, μιας και εκείνος δεν πρόλαβε στη Βαρκελόνη και ότι θα αναλάβει εκείνος το πηδάλιο. Στις 10:27 το Airbus φτάνει στα 38.000 πόδια. Ο κυβερνήτης λέει στο Λούμπιτς να προετοιμάσει τη διαδικασία προσγείωσης στο Ντίσελτορφ και εκείνος απαντά λακωνικά «Ελπίζω, θα δούμε. Και μετά από λίγο μπορείς να πας τώρα». Μετά από 2 λεπτά ο κυβερνήτης του λέει «Μπορείς να αναλάβεις τώρα». Ακούγεται ο ήχος από το κάθισμά του και η πόρτα να κλείνει. 10:29 τα ραντάρ καταγράφουν την κάθοδο του αεροπλάνου. Συνεχίζει να χάνει ύψος για τα επόμενα 3 λεπτά. 10:32 ο πύργος ελέγχου καλεί επανειλημμένα. Καμία απάντηση. Χτυπάει συναγερμός απώλειας ύψους. Αμέσως μετά ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα. Ο κυβερνήτης φωνάζει «Για όνομα του Θεού, άνοιξε την πόρτα». Φωνές και από τους τρομαγμένους επιβάτες. 10:35 ακούγονται χτυπήματα με μεταλλικό αντικείμενο στην πόρτα, μάλλον τσεκούρι. 90 δευτερόλεπτα αργότερα, νέος συναγερμός, έδαφος, ανεβείτε. Ο κυβερνήτης ορίεται απεγνωσμένος, άνοιξε την καταραμένη πόρτα. 10:38 ήχος των μηχανών και η ανάσα του Λούμπιτς. 10:40 το αεροπλάνο προσκρούει στο βουνό με το δεξί φτερό. Τελευταίος ήχος πριν το τέλος, τα αγωνιώδη ουρλιαχτά των επιβατών. Με αυτόν τον τρόπο ο Λούμπιτς έδωσε τέλος στους δαίμονές του και στη ζωή 149 ακόμη αθώων. Δεν είχε μόνο ψυχολογικά προβλήματα αλλά και προβλήματα όρασης, τα οποία επίσης έκρυβε από την εταιρεία του, γράφει η Bild, που μιλά για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Στο ημερολογιό του που φέρεται να βρήκαν οι ερευνητές, γράφει ότι φοβόταν πως θα τυφλωθεί και ότι θα έχανε την άδειά του, ενώ εκείνος ονειρευόταν να πιλωτάρει τζάμπο. Ανδρέας Λούμπιτς may have had vision problems and authorities aren't ruling out that that could have been a result of a psychosomatic illness. In German media, other outlets are reporting that a lot of prescription drugs were found inside of his apartment. Σύνδρομο οξείας υπερφόρτωσης αποκαλούν την ασθένειά του για την οποία χρειαζόταν ψυχοφάρμακα. Αυτό είναι το σκισμένο χαρτί της αναρωτικής άδειας που έπρεπε να πάρει ο Λούμπιτς την ημέρα της τραγωδίας. Τα γαλλικά μέσα υποστηρίζουν ότι στο σπίτι του βρέθηκαν και πολλά ψυχοφάρμακα, συνταγές για μανιοκαταθλιπτικούς, μεγάλες ποσότητες υπνοτικών. Οι αρχές ανακρίνουν γιατρούς που τον είχαν εξετάσει, όπως και το στενό του περιβάλλον. We're talking about depression, we're talking about a psychosomatic illness, we're talking about something called a subjective burnout syndrome, which is related to an over
overabundance of subjective stress. Because of the stress, he now begins to internalize a lot of his psychological conflicts, and it causes all sorts of physical symptoms. It's the mind that actually creates a lot of these physical symptoms, which can be headaches, and even something that we call conversion disorder, which is where someone all of a sudden perhaps may be going blind. So that may be what may have been going on with his vision problem. Επιπλέον, ο ίδιος αντιμετώπιζε και πολλά προσωπικά προβλήματα. Η κοπέλα του, Κατρίνα Γκόλμπαχ, με την οποία ήθελε να παντρευτεί, τον άφησε εξαιτίας της συμπεριφοράς του, παρόλο που 2 εβδομάδες πριν την τραγωδία είχαν μάθει πως ήταν έγκυος, γράφει η Bild. And there are two names on the door, Lupitz and Goldbach. Now, German media is reporting that that name, that second person, is actually was his living girlfriend, who is a school teacher here in Düsseldorf. Ήταν μαζί για 7 χρόνια με διαλύματα. Ήθελε να της λέει αυτός τι θα φοράει, σε ποιον θα μιλάει, λένε οι φίλοι. Λόγω της ανασφάλειάς του, την είχε απατήσει με μία αεροσυνοδό, συνέντευξη με την οποία δημοσίευσε η Bild. Πέρυσι ο Λούμπιτς μου είχε πει: «Μια μέρα θα κάνω κάτι που θα αλλάξει όλο το σύστημα και τότε όλος ο κόσμος θα μάθει και θα θυμάται το όνομά μου». Ποτέ δεν γνώριζα τι εννοούσε, αλλά τώρα βγαίνει νόημα. Ο δημοσιογράφος της Bild που μίλησε στην πρώην κοπέλα του Λούμπιτς αναφέρει πως εκείνος ήταν πικραμένος με τις κακές εργασιακές συνθήκες. She describes Andreas as someone who was not really feeling quite comfortable with his job situation. Means like he had several goals. He wanted to become a captain. She thinks that actually it came to this catastrophe. Actually is reasoned by that he maybe realized that he cannot achieve these goals because of his mental illness. Η 26χρονη Μαρία, το όνομα της οποίας δεν αποκαλύπτει η Bild, είχε σχέση με τον Λούμπιτς για 5 μήνες, ενώ αναφέρει τον δίστροπο χαρακτήρα του. Στις συζητήσεις μας έχανε τον έλεγχο και μου φώναζε. Τη νύχτα ξυπνούσε και φώναζε «πέφτουμε» γιατί έβλεπε φιάλτες. Μιλούσαμε πολύ για τη δουλειά και τότε γινόταν κάποιος άλλος. Εκνευριζόταν για τις συνθήκες εργασίας. Τα χρήματα δεν ήταν αρκετά. Φοβόταν για τη σύμβασή του. Υπήρχε υπερβολική πίεση. Η νεαρή αεροσυνοδός, ωστόσο, υπονοεί πως δεν ήταν η μόνη που γνώριζε τα ψυχολογικά του προβλήματα. Ήταν ικανός να κρύβει από τους άλλους αυτά που του συνέβαιναν. Δεν μιλούσε πολύ για την αρρώστια του, μόνο ότι εξαιτίας της ακολουθούσε ψυχιατρική αγωγή. Παρά τα προβλήματά του, ήταν ένας ευγενικός και ανοιχτός άνθρωπος στη δουλειά. Πολύ τρυφερός στις ιδιωτικές σχέσεις του, ένας άνδρας που είχε ανάγκη να αγαπηθεί. Η τραγωδία επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων. Πολλές εταιρείες έσπευσαν ήδη να ζητήσουν να υπάρχουν 3 άτομα αντί για 2, απόφαση που δεν έχει ληφθεί ακόμα. Ήδη 3 ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους αλλάζουν τους κανόνες στελέχωσης των πτήσεών τους. Κύριε Παπαδημητριάδη, αυτό το οποίο ίσως να μας σοκάρει πάνω απ' όλα είναι πως ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο βαριά ψυχασθένεια, βαριάς μορφής, κατάφερνε να την κρύβει από όλους. Γιατί εμείς όλοι είχαμε λίγο την αίσθηση ότι ένας βαριά ψυχασθενής είναι κάτι που διακρίνεται. Τον βλέπεις, λες, δεν είναι καλά. Δεν είναι έτσι τελικά. Ναι, φαντάζομαι εξαρτάται και από το τι εννοούμε ψυχασθενής. Καμιά φορά έτσι αστειευόμενος λίγο για να ελαφρύνω και την ατμόσφαιρα, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ βαρύ από μόνο του. Λέμε ότι το normal ή το φυσιολογικό υπάρχει μόνο σαν επιλογή στο πλυντήριο ρούχων. Θέλω να πω ότι κάθε άνθρωπος έχει ορισμένα ίχνη από το τάδε και το δίνα. Μπορεί να έχει λίγο άγχος κάποιος, μια δυστυχία κάποιος άλλος. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει λίγη στεναχώρια, κάποιος στη ζωή του να αντιμετωπίσει κρίσεις πανικού. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα φτάσουν βέβαια σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό το λέω γιατί καταλαβαίνω από το δικό μου ιατρείο που δέχεται πολλά τηλεφωνήματα αυτές τις μέρες με το περιστατικό του συγκυβερνήτη. Δεν είναι ο κάθε καταθλιπτικός επικίνδυνος. Δεν είναι ο κάθε άνθρωπος που έχει άγχος εν δυνάμει δολοφόνος. Και αυτό είναι σκόπιμο να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Για να μείνουμε λοιπόν τώρα συγκεκριμένη περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός περνούσε τα τεστ. Πήρε δίπλωμα πιλότου. Εργαζόταν στη Λουφθάνσα. Το βλέπαν οι συνάδελφοί του. Είχε προσωπική ζωή. Δεν είχε βρεθεί ένας άνθρωπος να πει ότι πως δεν είναι καλά. Κάτι πάει καλά. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί κάποιος που έχει τόσο βαριά ψυχασθένεια να μην το καταλαβαίνει κανείς και ξαφνικά να έρθει να σκοτώσει, ας πούμε, ή να ρίξει ένα τρένο στον κρεμό? Καταλαβαίνω πάρα πολύ την απορία σας και θα σας την απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Η αεροπορική εταιρεία εδώ έχει μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη της είναι στο ότι και όλων μάλλον των αεροπορικών εταιρεών τα ψυχολογικά τεστ που κάνουν δεν είναι ψυχιατρικά. Δεν είναι διαγνωστικά ψυχικής πάθησης και ψυχοπαθολογίας.
θέλω να πω ότι είναι ψυχολογικά τεστ συμπεριφοράς για το πώς ένας άνθρωπος θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της εργασίας του και στο περιβάλλον της εργασίας του, για το οποίο προορίζεται. Αυτό κάνουν τα DLR τεστ των αεροπορικών εταιριών, τα λεγόμενα ψυχολογικά. Δηλαδή, αν είχε περάσει ψυχιατρικό τεστ, αυτό θα τον είχαν καταλάβει, λέτε. Τι θέλω να πω. Η ψυχιατρική εκτίμηση είναι εξαιρετικά εμπειρική. Δεν έχουμε, ας πούμε, τεστ αίματος για να βρούμε κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα στην ψυχική σφαίρα. Το εντοπίζουμε με την κλινική μας εμπειρία, το μάτι και την ικανότητα του ψυχίατρου. Τα ψυχολογικά τεστ εδώ δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα καθόλου να εντοπίσουν την ψυχοπαθολογία με τον τρόπο που θα το κάνει ο έμπειρος κλινικός ψυχίατρος. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι είναι δυνατόν πράγματι μια προσωπικότητα με αρκετή οξυδέρκεια να κρύψει το πρόβλημα, αν δεν έχει και ορισμένα ψυχοσικά συμπτώματα που κατά πάσα πιθανότητα εδώ υπήρχαν. Δηλαδή, τι, θα ήταν ίσως. Δηλαδή, τι ψυχοσικά. Ψυχοσικά συμπτώματα εννοούμε όταν ένας άνθρωπος που ξεκινάει, ας πούμε, από το έδαφος της σοβαρής κατάθλιψης, όπως συμβαίνει και στις ψυχώσεις και σχιζοφρένεια. Ναι. Χάνει τη στεγανότητα της πραγματικότητας, νιώθει ότι οι ιδέες του διαχέονται έξω από το μυαλό του ή ότι άλλες ιδέες εισέρχονται στο μυαλό του που δεν έχει ο ίδιος την κυριότητά τους, καθώς επίσης μπορεί να παραλυρεί και να σκέφτεται ότι απειλείται, ότι κάποιος θέλει να τον βασανίσει. Υπάρχουν φωνές ενδεχομένως εσωτερικές, οι οποίες όμως είναι τόσο πολύ πραγματικές για τον πάσχοντα, όπως εγώ που σας μιλώ τώρα, αλλά δεν τον βλέπει ο ασθενής που τον ακούει. Οι οποίες φωνές μπορεί να είναι κακόβουλες και να τον επικρίνουν, είσαι ανάξιος, δεν πρέπει να ζεις, πρέπει να δώσεις ένα τέλος σε όλα αυτά. Και αυτές είναι φωνές οι οποίες επανέρχονται ξανά και ξανά και του λένε επίσης ορισμένες φορές οι φωνές, δεν πρέπει κανείς να καταλάβει όμως το σου λέω τώρα, πρέπει να κρυφτείς, να προσέξεις, γιατί αυτοί έχουν συνωμοτήσει εναντίον σου και εντέλουν ορισμένες φορές με ακατάληπτο τρόπο ακόμα και την αυτοκαταστροφή. Εδώ είναι λοιπόν ένα σενάριο πάρα πολύ πιθανό στην περίπτωση του άτυχου συγκυβερνήτη και ακόμη πιο ατύχων των επιβατών της πτήσης. Θα μπορούσε να συμβαίνει και θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο. Το έχουμε δει πολλές φορές σε ανθρώπους οι οποίοι είναι οξυντερικέστατοι. Αυτό το λεπτό όριο, αν θέλετε, και της λογικής με την απώλεια της λογικής, να φτάσουν σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να σας πω από την ανάγνωση των γεγονότων και την πληροφόρηση που έχω και εγώ από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι σκόπιμο να ξέρουμε ότι στην περίπτωση του συγκυβερνήτη συνέτρεχαν πάρα πολλοί λόγοι ακόμα. Οι συνισταμένες ήταν πάρα πολλές. Είχατε έναν άνθρωπο με μια προβληματική προσωπικότητα έτσι κι αλλιώς. Κατά πάσα πιθανότητα παρανοηδή. Άνθρωπο κρυψίνου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ εσωστρεφής. Δεν ήθελε να συνεργάζεται με κανέναν ιδιαίτερα. Ήταν λακωνικός στον τρόπο που επικοινωνούσε με τον περίγυρό του. Κατά πάσα πιθανότητα βίαιος, λεκτικά ή και σωματικά, με τους ανθρώπους που έρχονταν πάρα πολύ κοντά. Οπωσδήποτε ένας άνθρωπος πάρα πολύ καχύποπτος. Μαζί με την σοβαρή πιθανότητα της κατάθλιψης, όπως φαίνεται να τεκμηριώνεται από τα μέσα ενημέρωσης, βάλτε και την επαγγελματική εξουθένωση, διότι έχετε μια αεροπορική εταιρεία η οποία είχε μόλις το 2013 13 ολόκληρες απεργίες από το προσωπικό της και συγκεκριμένα τους πιλότους για εξοντωτικές ώρες εργασίας. Και επίσης την τελευταία απεργία μόλις στις 18 του Μαρτίου. Λάβετε υπόψη ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στις 24. Έχετε έναν άνθρωπο στον οποίο απειλείται η επαγγελματική του επιβίωση για το ζήτημα της αποκόλλησης ενδεχομένως του αφιλιστροειδούς, προερχόμενη αυτή από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση που ως ψυχοσωματικό σύμπτωμα εκδήλωση μπορεί όντως να συμβεί εδώ, σε ανθρώπους που στρεσάρονται δηλαδή πάρα πολύ. Έχετε επίσης και την απειλή της προσωπικής του ζωής από την έγκυο πιθανότατα φιλενάδα του, με την οποία βεβαίως η διαταραχή της προσωπικότητάς του δεν τον άφησε να συνάψει μια σχέση υγιή, η οποία να κρατήσει στον χρόνο. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος απειλείται από παντού, ενδεχομένως ακούει και φωνές που τον απειλούν, ίσως, ο οποίος έχει και μια συναισθηματική διαταραχή οπωσδήποτε βαρύτατη, ο οποίος χάνει τον κόσμο του και ο οποίος αντιδρά μάλλον με αυτόν τον τρόπο. Και όλα αυτά μπορούν να κρυφτούν από τα απλά ψυχολογικά τεστ που περνούσαν από τη Lufthansa, για παράδειγμα, από την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία. Πραγματικά επιμένω σε αυτό που λέτε, διότι έχετε δίκιο. Τα ψυχολογικά τεστ είναι τεστ συμπεριφοράς. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ψυχιατρικές εκτιμήσεις, δεν είναι ψυχιατρική εξέταση. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το ψυχολογικό τεστ, το οποίο, αν θέλετε να σας το εξηγήσω και όλα αυτό που εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρείες πολύ συνοπτικά, έχει δύο φάσεις. Η μία γίνεται στον υπολογιστή απαντώντας κάποιες ερωτήσεις. Multiple choice τύπου, ναι, όχι κλπ. Και η δεύτερη είναι πάλι ένα ερωτηματολόγιο με πάρα πολύ συγκεκριμένες και ολιγάριθμες ερωτήσεις που τοποθετούν λίγο έναν άνθρωπο σε ένα πλαίσιο αδρά. Να σας πω κάτι όμως. Υποτίθεται ότι η αεροπορική εταιρεία Lufthansa έχει ένα σύστημα που οι συνάδελφοι έκριναν τους συναδέλφους. Δηλαδή, οι κυβερνήτες όφυλαν να ενημερώσουν την εταιρεία σε περίπτωση κάποιας περίεργης συμπεριφοράς του Λούμπιτς. Εδώ
δεν υπήρχε καμία αναφορά από κανέναν, για κανένα λόγο. Και είχε δουλέψει και ως φροντιστής, είχε, δηλαδή δεν είχε ποτέ ούτε βίαιη συμπεριφορά, ούτε περίεργη συμπεριφορά, δεν υπήρχε τίποτα ακατάληπτο σε αυτόν. Ήταν ένας συνεπής υπάλληλος, τύπος και υπογραμμός, χαμογελαστός. Δηλαδή πρέπει τα Ζάναξ να είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά, γιατί τον βλέπω μέσα στα χαμόγελα σε όλες τις φωτογραφίες. Δηλαδή δεν βλέπω ένα καταθλιπτικό άνθρωπο. Βλέπω ένα παιδί μες στην καλή χαρά, ένα παιδί που είχε όνειρα να γίνει. Δεν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος... Δεν μου λένε κάτι εμένα οι φωτογραφίες αυτές. Έχω ένσταση αυτό που λέτε, να σας πω γιατί. Ορισμένες φορές λαμβάνουμε τον άνθρωπο ως ασθενή από πάντα. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Όπως ακριβώς μπορεί να συμβεί μια γρίπη, ένα κρυολόγημα σε εμάς τώρα, έτσι και η ψυχική συσκευή, όπως τον έλεγε ο παππούς Φρόιντ, μπορεί να νοσήσει ευνηδίως. Μπορεί δηλαδή σε μια υποτροπιάζουσα κατάσταση να έρθει μια ύφεση, μια υποτροπή. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί ξαφνικά λοιπόν να έρθουν τα πράγματα και να παροξενηθούν. Μπορεί... Οι γιατροί όμως, λίγο, ωστόσο, λένε ότι... Οι γιατροί το είχαν εντοπίσει, έτσι, γιατί είπαμε ότι βρέθηκε και μία άδεια που έπρεπε να έχει δοθεί. Αυτός ο γιατρός λοιπόν, αν είδε όλα αυτά τα στοιχεία ή έστω μέρος αυτών που μας περιγράφεται, δεν όφιλε να πάρει στην εταιρεία και να πει ότι απαγορεύεται αυτός ο άνθρωπος να μπει σε πτήση. Γιατί θα θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ζωές. Θα σας απαντήσω. Εάν υποθέσουμε ότι πράγματι οι ψυχίατροι που παρακολουθούσαν εδώ ήταν ενήμεροι για το όλον της ζωής του και γνώριζαν ότι πράγματι εργάζεται σαν πιλότος, υπάρχει, ξέρετε, μια πάρα πολύ λεπτή ισορροπία. Κατά πόσον η ίδια η νομοθεσία που στη Γερμανία είναι ιδιαίτερα αυστηρή για το ιατρικό απόρριτο, επιτρέπει στον γιατρό να ενημερώσει έναν ιδιωτικό φορέα όπως είναι ο εργοδότης του ασθενούς. Στην πραγματικότητα απαγορεύεται. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι μας αδειοδοτεί ο νόμος, τουλάχιστον στην Ελλάδα, πόσο γνωρίζω αυτή η δυνατότητα υπάρχει, στην Αγγλία τουλάχιστον που εγώ εξειδικεύτηκα υπήρχε, όταν απειλείται η ζωή των τρίτων, να μπορεί πράγματι ο ψυχίατρος να προσέλθει στις αρχές, όχι στην αεροπορική εταιρεία απαραίτητα, αλλά στις αρχές και να ενημερώσει για τον κίνδυνο. Να ρωτήσω κάτι, αν ήταν δικός σας ασθενής αυτός εδώ στην Ελλάδα, τι θα κάνατε? Είναι καλή ερώτηση να σας πω. Η εκτίμηση εδώ θα ήταν ψυχιατρική, ωστόσο. Θέλω να πω ότι θα προσπαθούσα ψυχοθεραπευτικά, γιατί δουλεύω και εγώ κυρίως ψυχοθεραπευτικά, να προλάβω την πιθανότητα ενός συμβάντος που θα τον περιλάμβανε. Δεν θα μπορούσε να ήταν απαραίτητα πιλότος, θα μπορούσε να ήταν οδηγός λεωφορείου. Όχι, ρωτάω, αν ήταν οδηγός λεωφορείου, οδηγός τρένου, πιλότος, θα πηγαίνατε στην εταιρεία να ενημερώσετε. Να ενημερώσετε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι βαριά ψυχασθενής, έχει πρόβλημα και υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Είναι δημόσιος κίνδυνος. Θα ενημερώνατε ή όχι, γιατί είναι μια διλημματική κατάσταση αυτή για έναν επιστήμονα. Είναι πράγματι. Θα σας εξηγήσω λοιπόν. Όταν έχουμε μια οξία φάση ενός προβλήματος τέτοιου, στο οποίο η εκτίμηση του κινδύνου από τον ειδικό όντως σκοράρει, αν θέλετε, εκείνα τα επίπεδα που πρέπει να είναι συναγερμός για εμάς τους ειδικούς, εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις ζητάμε την νοσηλεία. Επομένως, έχουμε προλάβει ήδη τα συμβάντα από την άποψη ότι έχουμε ήδη οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια ακούσια, αν δεν συμφωνεί ο ίδιος νοσηλεία. Μα και εκείνοι ζήτησαν, αναρωτική του δώσανε, αναρωτική για να μην πάει στη δουλειά και εκείνοι αυτό κάνανε. Αλλά αυτός πήρε το χαρτί και το όσκησε. Ο ψυχίατρος δεν είναι εκεί κάτω από το σπίτι του να παρακολουθεί την πορεία του ασθενούς. Δεν μπορεί να ξέρει. Άρα είναι δύσκολη ερώτηση, καταλαβαίνω, στην οποία ζορίζεστε να απαντήσετε. Όχι, 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 ειλικρινώς σας το λέω. Ναι. Εμείς ζητάμε την νοσηλεία, είτε εκουσίως είτε ακουσίως. Θέλω να πω ότι συνεννοούμαστε με τον άνθρωπο. Αν δεν τον νοσηλεύσει τον άνθρωπο, αν δεν τον νοσηλεύσει η οικογένεια, δεν υπογράψει. Όταν δεν έχει, εννοείται η οικογένεια, την ικανότητα, δεν αναγνωρίζει την ικανότητα της δικαιοπραξίας στον ασθενή, παρόλα αυτά όμως δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη, αυτό εννοείται. Αν η οικογένεια δεν υπογράψει για να μπει ο άνθρωπος στο ψυχιατρίο, έτσι, τι θα κάνει, θα πάτε εσείς στην εταιρεία να ενημερώσετε ή δεν θα πάτε? Στην εταιρεία όχι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς θα είχαμε μια συνεργασία με τους δημόσιους φορείς, οι οποίοι παρεμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα τη δυνατότητα εισαγγελικώς να ζητήσουμε. Άρα θα πηγαίνατε μια, σε εισαγγελέα. Να ενημερώσουμε τις αρχές. Αλλά προσέξτε, μιλάμε πραγματικά για μια αντικειμενική εκτίμηση σοβαρού κινδύνου. Λοιπόν. Όταν διατρέχουν κίνδυνο δηλαδή οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διαγωνισμό και θα αλλάξουμε τελείως θέμα. Έχουμε 10.000 ευρώ μετρητά, νέος διαγωνισμός που ξεκίνησε από σήμερα και έρχομαι εδώ στα πολύ ωραία δώρα του κοσματοπολίου Ιμάνογλου. Αυτή η καταπληκτική λαμπάδα, λατρέψει την έχω, ορίστε. Κοιτάξτε, αυτό είναι κολιέ που έχει πάνω δεμένο, το βλέπετε. Είναι σαν κοράλια, σφιστική χρώμα, πάρα πολύ ωραία. Με τα αγούρια για το Πάσχα, τα βουλάκια κρεμασμένα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι, ευχαριστώ.
Να το. Και αυτό, και αυτό εδώ, το καταπληκτικό με τα κόκκινα. Ορίστε, να τα. Και αυτό, κόκκινο και ροζ χρυσό. Και εδώ έχουμε και λαμπάδα άλλη, με αυτό το κολιέ, το τέλειο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Και κεριά αρωματικά, δεν είναι απλά κεριά αυτά. Αυτά είναι κεριά που είναι σε πάργυρα κασπό, τα οποία είναι κοσμήματα για το σαλόνι σας. Και έχει αυτό το κερί μέσα, το οποίο μόσχο βολάει. Αχ, για σε μη μυρίζει αυτό, το βρήκα. Είναι κόκκινο και μπέρδευε το χρώμα. Αχ, 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 ναι, 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 μυρίζει για σεμί και μυρίζει και όλος ο χώρος του σπιτιού σας. Δύο νικητές, 90-11, 51-51-51 και 10.000 ευρώ μετρητά. Αυτά μετά τις διαφημίσεις, πάμε στις διαφημίσεις τώρα. Ε? Μετά τις διαφημίσεις, μαγειρική και μόδα. Και στο τέλος ξεκινάει ο διαγωνισμός από σήμερα για το 10.000. Είδατε πάρα πολύ αναλυτικά στις καρτούλες που τα ξεκινάει ποτέ. Λίγοι όλες τις λεπτομέρειες στο star.gr. Επίσης μπορείτε να μπείτε για ακόμη περισσότερες πολύ πολύ αναλυτικές λεπτομέρειες. Και επίσης στο τέλος της εκπομπής δύο λαμπάδες με κοσμήματα επάνω από τον Ιμάνογλου. Πολύ ωραία γούρια πασχαλινά επίσης από το κοσματοπωλείο το ίδιο και αρωματικά κεριά μέσα σε επάργυρα υπέροχα κασπό. 90-11-51-51-51. Κυριάκος Μελάς. Τατιάνα μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Αυτό μάλιστα, έτσι. Ε? Αυτό μάλιστα. Έλα, βάλω και στο σαμάκι. Αυτό μάλιστα. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, έχω ένα μαροκινό κοτόπουλο, παιδιά, με πικάντικο ρύζι, αρωματικό μάλλον ρύζι, με γκράμπερις μέσα, με σταφιδούλες, με κουκουναράκι, φανταστικό καμένο με πελτέ, φανταστικό, γιατί έχει βγει έτσι και καβουρδισμένο πολύ. Με ένα εξαιρετικό σουβλάκι, το οποίο είναι λίγο ακορντεόν, είναι λίγο διαφορετικό. Είναι όπως το έχουμε κάνει και το τρώμε και το τρώνε οι ξένοι στο Μαρόκο. Δηλαδή είναι στριφογύριστο, αρωματικό, πολύ με κρεμμυδάκι. Πολύ ανατολή. Και κρασί, πολύ, πολύ. Θα σου βάλω δύο και γιαουρτάκι. Ένα, βάλε μου, ένα. Έλα. Ένα. Ωραία. Έχει. Λοιπόν, σερβιρίζε το στους φίλους σας, σε εσάς, κάντε το, θα σας αλλάξει τη διάθεση. Να σας πω εγώ κάρτα για τα υλικά, τα έχετε όλα στο ντουλάπι σας. Και για το μαροκινό κοτόπουλο, λοιπόν, με μουστάρδα, κρασί και σουσάμι και φυσικά ένα φανταστικό ρύζι με γιαουρτάκι, θα χρησιμοποιήσουμε 700 γραμμάρια στήθος κοτόπουλο, 3 κουταλιές μουστάρδα, 1 τρίτο της κούπας κρασί λευκό, ένα ξινόμηλο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, τώρα μισή σκελίδα σκόρδο, θα την ήθελα μέσα. Μία πρέζα μπούκοβο, μία κόκκινη πιπεριά φλωρίνης ψιλοκομμένη και δύο κουταλίτσες τη σούπα σουσάμι. Κουρκουμά που θα πούμε τι είναι, ο κουρκουμάς είναι κιτρινόριζα, θα το βρείτε στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει. Είναι, δίνει χρώμα ουσιαστικά, αλλά είναι και αντιοξειδωτικό, φανταστική, έχει φανταστικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και αλατάκι. Λοιπόν, Γιάκο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι που σου αρέσει. Είναι ωραία γεύση ανατολής, δημιουργική. Εξευρωπαϊσμένη, που λες ότι επιτέλους, δηλαδή τρώω κάτι διαφορετικό, κάτι να μεταξιδέψει, και να μαγέψει. Τατιάνα μου, και είναι και πολύ κοντά, έτσι. Δηλαδή το Μαρόκο είναι Μεσόγειος όλα. Όταν μιλάμε για μεσογειακή κουζίνα, μιλάμε, είναι όλοι Μεσόγειο, είναι στις γεύσεις μας. Λοιπόν, για το ριζάκι τώρα, δύο κούπες ριζάκι τύπου blue bonnet, τύπου parboil, το θέλω σπυρωτό, αυτό θέλω να καταλάβετε. Τέσσερις κουταλιές της σούπας, 4 κούπες, συγγνώμη, ζωμό λαχανικών, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας πελτέ και τώρα, στα μπαχαρικά μας, μια κουταλιά της σούπας κόλιανδρο σε σκόνη και το ίδιο ακριβώς κίμινο. Γλυκάνετε το κίμινο και τον κόλιανδρο με 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, να βάλουμε τώρα και κουκουναράκι, 4 κουταλιές της σούπας, 6 κουταλιές της σούπας σταφίδες ή γκράμπερις, ό,τι έχετε και φυσικά ή φρέσκο κόλιανδρο ή μαϊντανό, Τατιάνα μου.
Ναι, Κυριάκο μου. Λοιπόν. Έχεις μεγαλουργήσει σήμερα. Ξέρω που σου αρέσει πολύ. Mm. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ρύζι. Εύκολη υπόθεση. Θέλω κρεμμυδάκι, όπως το ξέρετε. Κρεμμυδάκι λοιπόν ξερό, ψιλοκομμένο, με ελαιόλαδο. Το φοβερίζω, βάζω και τον μπελτέ. Λοιπόν, είμαι εδώ σε αυτό το σημείο. Βάζω το λάδι μου. Τα δύο κουταλιές σούπας είναι αρκετές. Συν τώρα βάζω πρώτα το κουκουνάρι, παιδιά. Mm. Πρώτα το κουκουνάρι να αρχίσει να παίρνει. Mm. Να πάρει σιγά σιγά. Και με το που αρχίζει και ας πούμε καβουρδίζεται, θα βάλετε μέσα και το κρεμμύδι. Μεγάλες τιμές. Ναι. Ζω μεγάλες τιμές. Έλα, έλα. Θέλω να είσαι χορτασμένη. Ζω μεγάλες τιμές σήμερα. Είμαστε μπράβο και σου, μπράβο σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι όμως, χαίρομαι που σας αρέσει. Λοιπόν, και θα σας αρέσει και σε εσάς που θα το φτιάξετε, γιατί είναι πολύ κοντά στις γεύσεις μας. Λοιπόν, κρεμμύδι, κουκουνάρι, ώρα για τι να βάλω, τι σας έχω πει να βάζετε. Σας έχω πει να καβουρδίζετε τα μπαχαρικά σας, οπότε πάμε στον κόλιανδρο. Κόλιανδρος και κίμινο. Εδώ. Θέλω να τα καβουρδίσετε και αυτό να αρωματίσουν οπωσδήποτε το λάδι. Αυτό είναι. Τώρα βγαίνει. Ωπω, Χριστέ μου. Αυτό είναι. Τώρα βγαίνουν όλα λοιπόν τα αρώματα. Αντίγεις πιο πολύ την όρεξη τώρα κι άλλο. Λοιπόν. Μ' αρέσει που σου λέγα ένα σουλάκι, κυρία Κονομπάτη. Ωραία για τον μπελτέ. Έφυγε και ο μπελτές μέσα. Λοιπόν, μυστικό εδώ είναι. Εδώ θέλω αρκετή ώρα. Θέλω να τον κάψει το μπελτέ να μαυρίσει η κατσαρόλα που λέμε. Αυτό θέλω. Θέλω να αρχίσει να μαυρίζει. Βλέπετε εδώ πέρα μέσα στην κατσαρόλα που αρχίζει λίγο και αλλάζει χρώμα. Είναι λίγο πιο πορτοκαλί ο πάτος. Αυτό τώρα σημαίνει ότι το πελτές ψήνεται και όσο πιο πολύ ψήνεται, τόσο πιο μαύρο θα βγει προς το κόκκινο μαύρο θα βγει το ρύζι. Ζάχαρη, αρχίζω και καραμελώνω λοιπόν. Έχει ζάχαρη μέσα. Ζάχαρη γιατί είναι το κείμενο, κατάλαβες, να μην κλωτσάει στον κόσμο που θα το φτιάξει. Λοιπόν, ζαχαρίτσα. Και τώρα, ώρα για. Για γκράμπερι σταφίδες, βάλτε το εδώ πέρα μπόλικο σίδηρο. Σταφίδα δεν υπάρχει ωραίο πράγμα, πρέπει παιδί μου, και τα γκράμπερι. Ευτυχώς που έχουμε και το πιο ωραίο γεωγραφικό μποστάνι και μας βγάζει. Έφαγα μια σταφίδα, παιδί μου, κορυφιακή, να τρελαθείς προχθές. Βλέπεις που σε κοιτάω μετά από αυτό που μετά είσαι, έτσι. Τι γλύκα σε κοιτάω, δεν βλέπεις. Αυτά είναι. Λοιπόν, ώρα για το ριζάκι. Ριζάκι. Αρχίστε τώρα να το κάνουμε μία μάζα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο σου. Λοιπόν, αρωματικό ρύζι με πελτέ καμένο, με κουκουνάρι, με γκράμπερις, με κίμινο, με κόλιανδρο. Αυτό είναι. Πώς άλλαξε έτσι χρώμα σε δύο λεπτά. Αφήστε το εσείς περισσότερη ώρα να αρχίσει να καβουρδίζει. Σ' αρέσει, το ξέρω. Φαίνω. Και ωραία για το ζωμό. Πάμε στο ζωμό. Λοιπόν. Οπωσδήποτε το διπλάσιο από το ζωμό θα χρησιμοποιήσετε. Καπάκι, δηλαδή δύο κούπες ρύζι ή τέσσερις κούπες, είναι το διπλό συνήθως. Λαχανικό ήταν αυτό. Λαχανικό, ναι. Mm. Αρχίζω και ανακατεύω. Όλο αυτό το ζουμάκι θα το βγει και θα βγει έτσι όπως το βλέπετε στην πιατέλα που το έχω στρώσει εγώ. Όταν πιει το ζουμάκι θα γίνει έτσι πολύ πολύ σπίρωτο. Τι ρύζι είναι αυτό? Τύπου parboil ή προβρασμένο εννοώ ή blue bonnet, γενικότερα κίτρινα ρύζια. Και όταν πιει το ζουμάκι θα γίνει έτσι πολύ πολύ σπίρωτο. Ο πελτές θα έχει γλυκάνει από το γκράμπερις και από τη ζάχαρη και ταυτόχρονα θα βγαίνει, παιδιά, το κίμινο και ο κόλιανδρος. Φανταστικό. Λοιπόν, καπάκι αυτό μισοβράζω λοιπόν και... Να το δοκιμάσετε αυτό, σας το λέω, έτσι. Θα τρελαθείτε. Το έφαγα και έχω φελαθώ όλη τη γαβάθα τώρα. Λοιπόν, τώρα που πεις για γκαβάθα. Παίρνετε μία γκαβάθα ή συγκεκριμένα τον γκαβάθα. Εγώ τη λέω με γάμα. Εσύ. Γάμα. Εγώ σαν τη γράφω την πεις. Ξέρω τι είναι το σωστό. Λοιπόν, γάμα παίρνω... ή γάμα κάπα. Γκαβάθα είναι γάμα. Α, είναι σαν την... σαν τη Θεσσαλονικιώτικη, την γκαμίλα. Που λέμε καμίλα και γκαμίλα. Λοιπόν, πάρτε τον κάδο λοιπόν του μπλέντερ για να μην μπλέξετε τις γκαβάθες με τις γκαβάθες και τις γκαβάθες και τα λοιπά. Ναι. Και ένα ξινόμηλο μέσα ή κάποιο ξινούτσικο. Θα μπορούσατε να βάλετε ακόμα και, θα μπορούσατε να βάλετε ακόμα και ακτινίδιο. Θεϊκό. Κάποιο ξινό, αντί για το λεμόνι δηλαδή. Το βάζετε μέσα, ένα μήλο στον κάδο του μπλέντερ. Ελαιόλαδο μέσα θα στάξω, κρασί, μισή κούπα κρασί. Κοιτάξτε τι ωραία μαρινάδα τώρα. Ο κουρκουμάς που σας είπα είναι η κιτρινόριζα, που θα δώσουμε και το χρώμα. Εδώ είμαι, συγγνώμη.
Θα δώσω και το χρώμα και να σας πω ότι έχει αντιοξειδωτικές ουσίες, δίνει φοβερό χρώμα και άρωμα. Κιτρινόλιθα θα τη βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Εκεί μου τα μπαχαρικά. Και πάμε. Μουστάρδα. Το μπούκοβο. Έχει διάφορα μικρούλια υλικά, έτσι, διάφορα μπερδεμένα υλικά, αλλά νομίζω ότι ο συνδυασμός όλων αυτών, αν το έχετε στο ράφι, θα σας φτιάξει αυτό το αποτέλεσμα που τώρα κάθεται και το γεύεται η Τατιάνα. Λοιπόν, μισή σκελίδα σκόρδο. Τατιάνα, δεν το έβαλα εκεί, γιατί γι' αυτό σας αρέσει. Θα το βάλω στο live αυτό, στο blog. Λοιπόν, μισή σκελίδα σκόρδο και πάω τώρα να χτυπήσω. Εύκολα και απλά. Πω, 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 πω. Αφήστε να χτυπηθεί πάρα πάρα πολύ καλά. Το μήλο το θέλω με τη φλούδα. Δεν επηρεάζει τους άλλους, θα απόλυτο ποιηθεί. Και πάμε υπόθεση κοτόπουλο. Δύο γατάκια εγώ θα βάλω. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω και τρως. Δεν ξέρεις τώρα, έχω τρελαθεί. Τώρα πρέπει να πω στον εαυτό μου. Ζητάω. Ναι. Για να φτάνω. Μπορεί να μην έχει χορτάσει, αλλά αν περιμένεις λίγο θα δώσει εντολή ο εγκέφαλος να σταματήσεις. Σώπα μου, ωραία. 10 λεπτά θέλω μέχρι να δώσει ο εγκέφαλος αυτή την εντολή. Τατιάνα, φτάνει. Λοιπόν, να σε πιάξω. Πω, 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 πω. Τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν τώρα, αυτή η κρέμα που φτιάξαμε, είναι κρασάκι, παιδιά, ξινόμηλο. Δύο σταγόνες λεμόνι που ξέχασα να βάλω. Έλα, τις βάζω τώρα. Η μουστάρδα. Και ουσιαστικά όλο αυτό είναι η μαρινάδα μας για το κοτόπουλο. Κοτόπουλο σε λωρίδες. Ένα κοτοπουλάκι. Ξέρω ότι εσείς δεν φοράτε γατιά στο σπίτι. Καλό να φοράτε ή αν κόβετε σε ένα πάγκο. Μετά τον πάγκο προς τον πάγκο, την επιφάνεια εργασίας. Προσέξτε, ξυδάκι και ζεστό νερό. Το κοτοπουλάκι έχει σαρμονέλα. Λοιπόν, λωρίδες. Κόβετε το κοτόπουλο σε λωρίδες. Λεπτές φέτες που αν είναι πολύ χοντρό το στήθος, ξανακόφτετε στη μέση. Εδώ, δημιουργώντας μια μεγάλη λωρίδα. Πόση ώρα πρέπει να τα αφήσουμε στη μαρινάδα. 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 Στη μαρινάδα, κοίταξε να δεις, ούτως ή άλλως, επειδή είναι πάρα πολύ δυνατή, 5 λεπτά κι εγώ είμαι αρκετός, γιατί θα δώσει το χρώμα. Αν τα αφήσω πιο πολύ, θα μαλακώσει ακόμα και άλλο το κρέας. Ακόμα καλύτερα. Ξέρεις, το κρασί έχει τα όξινα, ουσιαστικά που τρώνε το κρέας. Λοιπόν, λωρίδες στο κοτόπουλο. Εδώ είμαι. Ένα στήθος, ουσιαστικά είναι 2,5 στήθη, συγγνώμη. Η συσκευασία δηλαδή του σούπερ μάρκετ που θα βρείτε, 700 γραμμάρια. Όπως είναι η μαρινάδα μέσα. Αυτό είναι. Και μετά. Καταρχήν αυτά τα σουβλάκια τα πιάνα τα ψήνουμε στο φούρνο. Δεν μυρίζει το σπίτι αυτό που λέμε κάπνα πολύ κτλ. Σε ένα ταψί. Και θέλω να φτιάξω μικρά-μικρά ακορντεόν. Ακορντεόν. Στο γκριλ δηλαδή ή στο μπάρμπεκιου. Θα χάσουμε αυτό το πολύ κίτρινο χρώμα που βλέπουμε. Γιατί και στο μπάρμπεκιου γίνονται γλύκισμα. Γίνονται ένα λουκουμίσιους. Λοιπόν, τα ξυλάκια λοιπόν που έχετε, αυτά τα σουβλάκια, τα ξύλινα τέλος πάντων, θα μου τα βάλετε σε νερό να φουσκώσει το ξύλο για να μην καούνε. Γιατί αυτό παθαίνουμε καμιά φορά, όταν τα ψήνουμε στο φούρνο, μαυρίζουν και για πάμε εδώ να δούμε τι έχει γίνει. Παίρνουμε τη λωρίδα από το κοτόπουλο και αρχίσουμε και την κάνουμε σαν ακορντεόν. Μία από τη μία, μία από την άλλη. Αυτό είναι. Να κάνουμε λίγο, να δώσουμε λίγο μία διάθεση διαφορετική. Και τα θέλω όχι μέχρι κάτω όπως θα τρώμε εμείς, λίγο πιο όπως είναι αυτό εδώ. Θα κάνω άλλο ένα. Λοιπόν, και αυτά τα ψήνουμε στο φούρνο για 1/4 περίπου με 20 λεπτά στους 180 βαθμούς. Μυστικό. Τελείως. Και λίγο να μπει, δεν με πειράζει, γιατί είναι ένα φαγητό το οποίο μπορεί να φαγωθεί το βράδυ με φίλους, παρέα, να παίρνει ο καθένας μία μπουκίτσα. Mm. Δηλαδή, επειδή βάζω τόσο λίγο, μου κάνει λίγο finger food όλο αυτό. Μην μου ξεχάσετε να μου βουτήξετε τα ξυλάκια μέσα σε νερό για να μην καούνε και τα στρώνω όπως είναι στο ταψί. Θα πασπαλίσω με την ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά και το σουσάμι. Θα πάρει λοιπόν στο 1/4 ωραίο χρώμα και καλή μας όρεξη αμήν. Κάτσε να το δεις εδώ τι ωραία παιδιά, θα γίνει. Παιδιά, ελάτε. Ελάτε. Πάρτε φόρα, είναι θεϊκό. Ο Μανίκα σηκώθηκε πρώτος. Ελάτε. Και τα κορίτσια, επειδή τα κορίτσια συμμετέχουν στη μόδα, να τους αφήσετε λίγο, σας παρακαλώ, για να μην τσακωθούμε. Να αφήσετε για το Εστελάκι και το Ελενιάκι, μην το φάτε όλο, ε. Λοιπόν.
10.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, νέος διαγωνισμός ξεκίνησε από σήμερα, γέμισε και πάλι η βαλίτσα με μετρητά. Και από το δοσματοπωλείο Ιμάνογλου, καταπληκτικά κασπόρι, στενάτα, συγκλονιστικά γεμάτα με κερί αρωματικό που μοσχοβολάει αυτό εδώ ειδικά για σεμί το σπίτι σας. Λαμπάδες πολύ ωραίες πασχαλινές με ωραία κολιέ πάνω διακοσμημένες, τα πασχαλινά τα γούρια του κοσματοπωλείου, εδώ με τα βουλάκια, τα κρεμαστά. Η άλλη λαμπάδα, εδώ η φιστική και αυτό, κοιτάξτε τι ωραίο. Οχ, μυρίζει αυτό. Οχ, δεν μπορώ να καταλάβω, μυρίζει ένα πάρα πολύ έντονο άρωμα, τρελαίνομαι. 90-11-51-51-51, καλή σας επιτυχία Σοφία Σούζα, πάσα σε σένα. Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα θέμα που νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει αυτή η περίοδος που θέλουμε να πάρουμε τα καινούργια μας ρούχα, τα ανοιξιάτικα, τα καλοκαιρινά. Έχουμε δει λίγο τις τάσεις, αλλά είμαστε ακόμη λίγο μπερδεμένες. Τι πρέπει να πάρω, τι πρέπει να κρατήσω, τι πρέπει να πετάξω. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα θέμα πάρα πολύ καλό και χρηστικό, Τατιάνα. 10 κομμάτια που θα πάρεις τώρα για να είσαι ενημερωμένη και έτοιμη για τη νέα σεζόν. Αχα. Έχουμε κάποια πράγματα που θα σας τα δείξουμε από την ντουλάπα μας και έχουμε βέβαια και τα γνωστά σε όλους πλέον μανεκέν, τα οποία είναι ντυμένα με αυτές, με αυτές τις αγορές τις οποίες πρέπει να πάρετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτο κομμάτι. Έχουμε ξαναδείξει, είναι αυτή η zip kilot ή όπως λέμε crop παντελόνι. Είναι το παντελόνι το οποίο... Σαν να φοράς το baby doll σου. Να έχει σηκωθεί από το κρεβάτι. Είναι μόδα αυτό τώρα, εσύ για να το φοράς αυτό. Είναι το πιτζάμα στυλ. Για να φοράς εσύ πιτζάμα σημαίνει ότι είναι τάση αυτό. Ναι, δεν το φοράς τυχαία. Όχι, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για αυτήν. Τάση είναι λίγο πιο καλοκαιρινή. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο κομμάτι το οποίο είναι το crop παντελόνι. Το οποίο θυμίζει λίγο zip kilot, δεν είναι πάρα πολύ φαρδί, δεν είναι πάρα πολύ μακρύ. Έχει αυτό το μήκος το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Κάναμε κάποια μαθήματα την προηγούμενη εβδομάδα. Σας δείξαμε, θα σας τα δείχνουμε συνέχεια και με τους σωστούς τρόπους. Δεύτερη πολύ δυνατή τάση. Λίγο δύσκολη, αλλά αξίζει τον κόπο να τη δοκιμάσετε. Είναι, Τατιάνα, το sweat. Είναι αυτό το ύφασμα, το δερμάτινο, το οποίο είναι λίγο μαλακό, έχει αυτή τη βελουτέ όψη και φέτος είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση και σε παπούτσια και σε αξεσουάρ, αλλά και σε ρούχα. Μην το φοβηθείτε, μπορείτε να το τολμήσετε. Πάμε στην τρίτη τάση. Είναι το jacket, το οποίο φέτος, αυτό το jacket που θα πρέπει να φορέσετε, είτε είναι jean, είτε είναι sweat, όπως είπαμε, είτε είναι δερμάτινο, πρέπει να θυμίζει ότι, να δείχνει ότι δεν είναι δικό σας, ότι το έχετε δανειστεί από την ανιψιά σας, από το ανιψάκι σας, ότι είναι λίγο στενό. Οπότε το αποτέλεσμα πρέπει να είναι, γενικά, να είναι extra small, να μην είναι πάρα πολύ φαρδί. Για το jacket μιλάμε πάντα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η επόμενη... Αν το φορέσω εγώ αυτό, θα φαίνεται σίγουρα ότι το έχω δανειστεί από την ανιψιά. Εντάξει, θα πάρεις ένα μεγαλύτερο εσύ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη Όχι, τάση. Λόγω μεγέθους. Που είναι το τζίψι φόρεμα. Το φόρεμα αυτό το μακρύ που κάνει λίγο μπόχο, που κάνει λίγο τζίψι. Είναι πολύ μεγάλη τάση αυτό φέτος. Αυτό θα το φορέσω. Είναι αυτή την τάση θα την υποστηρίξω. Και θέλω να πω στις φίλες μας ότι αυτή η τάση, τα hippie γενικώς, είναι πολύ μεγάλη. Αλλά επειδή γενικά το να συνδυάζεται ένα total hippie look είναι λίγο δύσκολο, αυτό είναι safe. Ένα μακρύ hippie φόρεμα και είστε μέσα στη μόδα. Με πλατφόρμα αυτό, ε. Με πλατφόρμα και αν κάποια θέλει να το τορμήσει μετά μπορεί και με αυτά τα παπούτσια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Που το έχει συνδυάσει τώρα, ναι. Και λίγο αργότερα μπορεί και με σανδάλια. Mm-hmm. Και πάμε τώρα να περάσουμε στα μανεκέν, τα οποία φοράνε τις επόμενες αγορές που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Ας μπουν τα μανεκέν μας σιγά σιγά. Είναι λίγο 60s και 70s γενικά τα πράγματα φέτος, πρέπει να πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το επόμενο κομμάτι, το οποίο θα το βρείτε παντού, καλό είναι να το αγοράσετε, είναι το παντελόνι καμπάνα. Εγώ θα σας συνιστούσα να το πάρετε σε τζιν. Το φοράει το μανεκέν Εστέλ, θα το πάρετε σε τζιν, θα το φορέσετε πάρα πολύ, θα το πάρετε ψηλόμεσο για να σας κολακεύει ακόμη περισσότερο και θα το συνδυάσετε με την επόμενη πολύ καλή αγορά που είναι αυτή η μπλούζα, η ρομαντική, η λευκή, που κάνει λίγο hippie, που κάνει λίγο romantic και θα τη φορέσετε τώρα με το ψηλόμεσο το τζιν το παντελόνι, αλλά αργότερα, κορίτσια, μπορείτε να την φορέσετε με μίνι, με σορτσάκια και να έχετε έτσι ένα λίγο πιο sexy μποέμικο στυλ το πρωί, το καλοκαίρι. Άλλη πολύ καλή αγορά, θα σας αφήσω μετά να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, άλλη πολύ καλή αγορά, Τατιάνα, είναι αυτά τα πέδιλα, τα οποία είναι
new entry φέτος. Είναι αυτά τα πέντελα, τα φοράνε και τα δύο μανεκέν μας, που είναι δίπατα με πάρα πολύ χοντρό τακούν. Θα τα βρείτε παντού, σε όλες τις οικονομικές αλυσίδες, σε διάφορες αποχρώσεις. Και θα τα λατρέψουν θα οι τα Ελληνίδες αυτά. Ναι, καταρχήν. Η Ελληνίδα λατρεύει. Είναι πολύ άνετο. Το πέδιλο με, το μεγάλο, με τη μεγάλη φτιάπα. Πεθαίνει, ναι. Πεθαίνει. Θα το λατρέψει και θα την βολέψει και πάρα πολύ και με τα παντελόνια καμπάνα, που είναι φέτος πολύ μεγάλη τάση, αλλά και με τις φούστες Εβαζέ, που είναι η επόμενη πολύ καλή αγορά που πρέπει να κάνετε. Και φοράει το μανεκέν η Λένια. Είναι αυτή η φούστα η Α, που επίσης κολακεύει τα Τιάνα της Ελληνίδας, γιατί που είναι το επιμάχο σύνδεμα μας. Οπότε έχουμε καμπύλες. Έχουμε τις καμπύλες. Αφήνουμε λοιπόν τις καμπύλες εδώ κάτω από την γραμμή Α και φαίνονται πάρα πολύ ωραία και αδύνατα τα πόδια. Και οι δύο τελευταίες πολύ καλές αγορές για τώρα αφορούν τις τσάντες, όπου έχουμε μία τσάντα που κρατάει η Λένια και είναι σε ένα χρώμα πασπαρτού. Αυτό το χρώμα της άμμουνα που πάει με όλα. Δηλαδή μην πάρετε μία λευκή, μην πάρετε μία μπλε, μην πάρετε μία κόκκινη. Ξεκινήστε με ένα χρώμα τέτοιο. Θα σας βολέψει με όλα σας τα ντυσίματα τώρα και με τα παστέλ που έχετε τα νησιάτικα. Και η επόμενη μεγάλη τάση είναι τα κρόσια. Για τα οποία όμως θα μιλήσουμε σιγά σιγά. Τώρα ξεκινήστε με ένα αξεσουάρ που έχει κρόσια και εμείς προτείνουμε μία τσάντα που μπορείς να την φορέσετε, να την κρατήσετε το πρωί με όλα σας τα πρωινά ντυσίματα και να είστε μέσα στην μόδα χωρίς να έχετε κάνει κάποιο λάθος. Τα κρόσια είναι λίγο επικίνδυνα. Πάντως το πιάνο έχει μία μπλούζα με κρόσια εδώ και εδώ, την έχω δει μαύρη. Η οποία είναι υπέροχη. Πάρα πολύ ωραία, την έχω κοντά για την έχω ίδιο παντελόνι τέτοιο. Και μπλούζα έχω. Εντάξει. Αλλά 10. Πριν 2 χρόνια τα είχα πάρει. 20. Μπορώ να πω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη... Όχι, θα συνεχίσω να το φοράω. Μπήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά στο πλατό, ναι, με τα ρούχα. Μέχρι που οι αγαπημένοι μας εδώ συνάδελφοι μου είπαν ότι μοιάζουμε τον Τσιβιλίκα από Μάταλα. Δηλαδή τώρα γιατί αυτό, ας πούμε. Δεν μας άφηνε να χαρούμε αυτό το ντύσιμο. Δεν μπορεί, δεν καταλαβαίνω. Τσιβιλίκα σε τα Μάταλα. Πολύ χοντρό σχόλιο. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος αυτό, αγάπη μου, ο Μιλιόπλου. Όλοι εδώ, όλοι εδώ. Ο Μιλιόπλου είναι σίγουρος. Ποιος από τους δύο. Μάταλα, Μάταλα. Κανείς από τους δύο. Ο Σωτήρης ήταν ο πρωτεργάτης. Ωραία, ωραία. Δεν έχω λόγια για τους συνεργάτες. Εντάξει, θα σας φτιάξουμε, θα σας φτιάξουμε όλες μαζί. Θα κάνουμε ένα θέμα, Τατιάνα, να το προτείνω τώρα live εδώ στα αγόρια. Να ντυθούν τα κορίτσια με όλα αυτά που αρέσουν σε εμάς και τα αγόρια να ψηφίσουν. Να λένε ναι ή όχι, για να δούμε πώς. Τους άρεσε. Επόμενο διαδραστικό μας. Θα σας δώσουμε και ένα χεράκι να κάνετε έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τελευταία ευκαιρία για το διαγωνισμό. 90-11-51-51-51 και διαφημίσεις. Των σημερινών νικητών του διαγωνισμού μας, Ιωάννης Πηλιχός. Ιωάννη Πηλιχού. Βλάκα κάνεις. Είναι της Πηλιχού το όνομα σαν τρικό, δεν υπάρχει. Και η Ανίτα Σερελή, όχι Σεφερλή, Σερελή. Ανίτα Σερελή, να χαρείτε τα πολύ ωραία δώρα μας. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Παιδιά, το τροχό της τύχης περιμένω να δώσω το βράδυ. Πεθαίνω με τροχό της τύχης, φιλιά, γεια σας. Γεια σας. Όποιος γυρίζει, κερδίζει. I stay out too late. Got nothing.